Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει την πρωτόπιση στη στέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντρευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε εδώ. Θα είμαστε παρέα από τώρα μέχρι και τις 4. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, τη Λίλα Γκουλιώνη και την Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς
μόνο την άδεια αυτοκινήτου στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Οπότε για οριστική διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και μόνο με ένα τηλεφώνημα, στο 18133. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε στο εξωτερικό και δεν μπορείτε να στείλετε SMS, την SMS σήμερα. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδη Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia και φυσικά Hyundai, όλα τα νέα μοντέλα σε απίστευτες μοναδικές τιμές, με εγγύηση κατώτερης τιμής, παρακαλώ, μόνο εκεί, στην Εσκιάδη Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Και να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Για τους κοινούς θνητούς θα το δηλωνώ και εμένα. Τότε υπάρχει και μια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Έχει ρε. Έχει. Από τα οποία μπορείτε να διαλέξετε ένα για πιο χαμηλά βαλάντια. Ποιος παίρνει σήμερα καινούργιο αυτοκίνητο. Μπράβο τον Εσκιάδη τον Παλαδήμο που έχουν και τα μεταχειρισμένα. Θα μας δώσει ένα με 130 ευρώ το μήνα, το πάρουμε 3-4 χρόνια το. Ε, θα κανονίσει τίποτα γρήγορα, εσύ που τα ξέρεις όλα. Θα μας βοηθήσει και εμάς. Φουκαράδες είμαστε. Τηλέφωνο δεν έχεις. 23-10-596-596. Τι να πω, να πω ότι με στείλω Γρηγόρης, να το πες πω. Ότι σε έστειλα εγώ. Με στείλω και εντάξει, τελείως. Κανείς δεν έχασε πηγαίνοντας έτσι. Με τον Γρηγόρη. Τελείως. Χαμένος δεν βγήκε κανείς. Αυτό το υπογράφω. Εντάξει. Κερδισμένος μπορεί να βγεις. Εντάξει. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει και θα τρέχει. Τρέχει. Μέχρι ούτως ώστε να αναδειχθούν οι νικητές για τον μισθό της χρονιάς, καθώς το Μετρόπολη 95,5 σου πληρώνει το μισθό κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο, με την κλήρωση η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου live στον αέρα του Μετρόπολη 95,5. Τώρα δηλαδή. Σε ένα μήνα. Φεβρουαρίου. Παρουσία συμβολεογράφου. Με κληρώσεις οι οποίες γίνονται καθημερινά 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά στην εκπομπή μας, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20, ακούτε το όνομα Κωστής Δραπτόπουλος, όπως και αν λέγεστε, και τηλεφωνείτε άμεσα στο 2310-390, λέτε το ονοματικό μνημόνιο σας και αυτομάτως έχετε την ευκαιρία να είστε ένας από τους πολύ τυχερούς που παίρνουν μέρος σε αυτόν τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Λοιπόν, μου ζήτησε ο Κωστής από το πρωί που μιλήσαμε να μην μιλήσουμε για τένις. Όχι ρε παιδί μου. Δεν θα μιλήσουμε για τένις. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Μου τη σπάει αυτό τη μόδα. Δηλαδή, μπορεί να τρυπήσει. 10 δευτερόλεπτα. 11. Τι έπαθε. Κόψιμο. Τα δευτερόλεπτα θα γίνουν 40. 0-100 σε τρώει βάτραχο θα έχουμε τώρα εδώ. Α, ήρθε. Α, τον καφέ πει να πάρει. Αυτό ο κόκκινο δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Καλά, ρε, άφησε την εκπομπή για να πάει να πάρει καφέ. Ναι. Πόσο βόδι μπορεί να είναι. Είδα, ξεκίνησε και λέω, εντάξει. Πώ. Τι είπα. Δεν ξέρω, μου στέλνει ένα όνομα. Σου στέλνει ένα όνομα. Και. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει, ρε κόκκινο, γεννήθηκε για να μην ξέρει. Καφέ πα παίρνει τη διαδρομή, σταματά δευτερόλεπτα 11-18. Τι. 11. Τι θες τώρα. Μου στέλνει ένα όνομα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Και εμένα τι με νοιάζει που σε στέλνει ένα όνομα. Άντε ρε απατεώνα. Ο απατεώνας σου στέλνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν σε αρέσει παρακαλώ. Σε παρακαλώ έτσι να χαρίσεις. Δεν σε αρέσει μόνο. Ξεκινήσαμε με την όπισθεν σήμερα. Σε παρακαλώ πολύ. Χρειάζεται και η όπισθεν. Ξέρεις τι να μπαίνει η όπισθεν. Το έπαθα. Το έπαθα και αυτό. Δεν έμπαινε η όπισθεν. Μου λέει να σας φέρτο. Ρε αμάν, έλα λέει. Πήγα. Ή ξέρεις, πρέπει να αλλάζεις ταχύτητες με τρόπο. Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Τι ήτανε? Άλλο ήταν το πρόβλημα. Τι ήτανε? Εντάξει. Άντε ρε κόκκινε, ξεκίνα. Άλλο ήταν το πρόβλημα. Ξεκίνα να χαρείς τη μανούλα σου, τον πατέρα σου, που η μανούλα σου πέθανε. Να χαρείς τη γυναικούλα σου, να χαρείς τη δουλειά σου. Τελείωνε ρε κόκκινε. Βάλε λοιπόν, να πω ότι υπήρξε μια τεράστια ελληνική επιτυχία πέρα από το τένις, καθώς ο Κώστας Παπαδόπουλος από το Ultra Fighter Gym
Τζιμ. 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 Γυμναστήριο. Α, τζιμ, ναι. Πιστός, στρατηγική και πιο επιθετικός, κέρδισε άνετα όλους τους γύρους και καθήλωσε στο γήπεδο που ήταν ασφυκτικά γεμάτο με πάνω από 30.000 κόσμο. Μπόξ 30.000 κόσμο. Όλοι χειροκρότησαν και οι διοργανωτές ενθουσιάστηκαν από το θέμα. Περισσότερες λεπτομέρειες και βίντεο, σελίδα Ultra Fighters Team στο Facebook. Εντάξει. Συγχαρητήρια στον δάσκαλο και στον Κώστο Παδόπουλο, ο οποίος... Όχι Απαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Έτσι, μην αλλάζει. Μην αλλάζει. Λοιπόν, και στον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Απαδόπουλο σχεδόν. Παπαδόπουλο. Δύο Παπαδόπουλοι. Εντάξει. Αφού του διαλύσαν. Στο ξύλο είμαστε καλοί. Τώρα τέννις μένεις άστα. Ωραία. Άλλο λέγε. Λοιπόν, ο οποίος τα κατάφερε. Πάρει κανένα φράγκο γιατί. Δεν ξέρω αν θα πάρει φράγκο. Άμα πάει με σε 30.000 κόσμο και μπαίνει φράγκο, κορόιδε. Τώρα, κοίταξε, οι αμοιβές στα αντινομικά αθλήματα όσο πιο ψηλά πας. Στην Ελλάδα δεν έχει. Εκεί, στην Κίνα έχει πολύ ψωμί. Μουλικό, πολύ, πολλά λεφτά έχει. Είναι νεόπλουτοι οι Κινέζοι. Τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι, εγώ κοιτάω που έχει λεφτά τώρα, με νοιάζει, είναι νεόπλουτοι. Νεόπλουτοι, νεόπλουτοι. Πώς ήταν δεκαετία του 80 νεόπλουτοι οι Έλληνες. Ναι. Πώς τη δεκαετία του 90, ειδικά το 2000, ναι. Όλοι πιστεύαν ότι είναι δισεκατομμυριούχοι με, ναι, το χρηματιστήριο. Έτσι σας είπαν, έτσι κάνατε, ναι. Και τι νομίζουμε όλοι. Τότε που χωρίζατε την Ελλάδα στα δύο. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και του κλέβαν το πρωτάθλημα. Να κάνουμε τη Λίγκα του Βορρά και. Ναι, το 2000. Τώρα αυτοί που φωνάζανε να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, σηκώνουν ελληνική σημαία. Σπατουλαριστό είναι αυτό, τι είναι. Έλα ρε, τελείωνε, ρε, τελείωνε, ρε, σταμάτα με τις μόδες σας να πούμε. Ποιες μόδες? Εγώ ανέφερα. Τι μόδα! Έχει. Πριν 20 χρόνια να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, τη Λίγκα του Βορρά να κάνουμε, να ενωθούμε με τους Βουλγάρους απάνω, αφού μάλλον δεν Βουλγάρους. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε πέναλτι με τον Ολυμπιακό, έπαιρνε με τον Άρη βέβαια, έβγαινε τέταρτος και φωνάζανε. Έκατσε εδώ πάνω με τον Φιλαράκο στο Δόνι. Τι έπαθε εδώ. Είχε μηδένος τον Άγκολο χτες. Ναι, ωραία και. Πάρε να έχεις. Τι έγινε. Τι κελαϊδάς. Τι κελαϊδάω. Με κάνεις το μάγκα. Όταν χάνεις δεν μιλάς. Συνεχόμενες νίκες, ρε φίλε. Ρισκάρω και δίνω μηδένος ένα γκολ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι σου. Ναι, σου λέω. Εντάξει, και τον κέρδισε η Λαμία. Εντάξει, για πρωτάθλημα πάει ο Δόνις. Δεν πάει για πρωτάθλημα, τον έπιασε ο Άρης όμως στη βαθμολογία. Τι έκανε ο Άρης? Τον έπιασε ο Άρης. Πώς τον έπιασε ο Άρης, μείον 6 έχει ο Δόνης. Πώς τον έπιασε ο Άρης? Μείον 6 ξεκίνησε. Και ο ΠΑΟΚ και μείον 2. Άρα είναι μείον 10 Ολυμπιακός. Πάμε σε θέματα, ρε κόκκινε, με τον Τζιτσιπά. Μας πρίξατε με τον Τζιτσιπά, πάνε στα άλλα θέματα. Δύο πράγματα για το τένις. Όπα! Δύο. Ξέρεις τένις? Όχι. Πας και βλέπεις? Όχι, θα το πει όσο βάλα. Έχει δει αγώνα τέννη στην τηλεόραση? Κάθεσαι να δει πατ, πουτ, πατ, πουτ. Μόνο ανώμαλο πρέπει να είσαι. Τη χάνει. Να γνωρίζω πολύ καλά. Ποιον? Μια τεράστια παρέα. Ναι. Όπου αθλούνται με το τέννη. Ασχολούνται με το τέννη. Ναι. Σνόπ θα είναι. Καθόλου. Σνόπ. Αχώνευτη. Ξερόλε. Δεξί. Είναι... Όλοι. Ναι. Και αυτό. Πες με ένα κομμουνιστή. Και μαμώτα άτομα. Έλα, ένα κομμουνιστή που παίζει τέννη. Ένα λαϊκό τύπο που παίζει τέννις. Ρώτα και το δικό μας εδώ πέρα, τον παλιό τον πρόεδρο του Άρη, να σου πει. Ποιος είναι αυτός? Ονόματα, δεν ξέρω. Παλιό πρόεδρο του Άρη και ξύνο χρόνο. Θα πήγαινες φυλακή να τον δεις και δεν πήγες ποτέ. Τι να πάω φυλακή να τον δω? Εγώ να πάω φυλακή, θα πάω φυλακή για μένα, δεν θα πάω για. Παίζει τέννις. Όλοι αυτοί οι κουλτουριάριδες της πλάκας παίζουν τώρα τέννις και βάζουν και τα παιδάκια τώρα να αγοράζουν ρακέτες και να πηγαίνουν και. Ρε το τέννις για τους πλούσιους, ρε χαϊβάνια. Πα τώρα στο Κορδελιό στην Νεάπολη. Και στους αμπελόκηπους εκεί πέρα, με τους κανίβαλους, τους παοξίδες εκεί πέρα, μάω, μάω. Να πάει στο παιδάκι στο τένις να πούμε. Με ενημερώνουν ότι κέρδισε άλλα 1230 ευρώ. Τι σε νοιάζει αν την κέρδισε, ρε κόκκινε? Εγώ τα μαθαίνω όμως. Τι σε νοιάζει την κέρδισε, εγώ? Εγώ τα μαθαίνω. Έχω ανοίγματα όμως και βουλώνω τρύπες. Άσε την κέρδισε. Εσύ μοναδικές τρύπες που μπορεί να πληρώσει, δεν θέλω να σου πω τι είναι τώρα. Τι είναι, ρε κόκκινε? Δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί? Εγώ πώς τα μαθαίνω ότι κέρδισε? Σε καλή μεριά. Τι, έχω φίλους και τους λέω. Τρεις-τέσσερις φίλους. Αν πω σε εσένα ότι κέρδισε. Μην τα λες. Μπορεί να τρακάρω τα μάξια του μπάρου και να πληρώσω 5 φορές τη ζωή. Είδα και το δικό μου. Σε μένα κόκκινε. Μας πρίξατε με αυτό το τένις. Μας πήρε και ένας δάσκαλος του τένις το μεσημέρι και αυτό το τένις και πήρε και ύφος το πρωί. Άσε μας καημένε τώρα. Τένις και βλακίες. Τένις είναι να παίζει. Ακούστε δύο πράγματα. Δευτερόλεπτα. Τένις είναι να παίζει κανένας υπουργός, κανένας επιχειρηματίας, κανένας γιατρός εκεί που κάνει εγχειρήσεις. Τι τρέλα μου μέσα. Ναι. Λοιπόν, άσε τώρα, στους αμπελόκηπους τώρα μάθατε τον Τσιτσιπά. Ακούστε. Στην κάτω τούμπα και, και στην Νεάπολη. Ακούστε και θέλετε τα παιδάκια σας από εκεί τα μάω μάω να πούμε τα μάω μαάκια. Γιατί τον μάω μάω τα παιδιά. Είναι μισό λεπτό. Μάω μάκια. Τα μάω μάκια τα πάτε στο τένις, ρε. Τρελαθήκατε. Είχα την ευκαιρία εδώ και αρκετά χρόνια να πηγαίνω στον όμιλο αντισφαίρηση. Λοιπόν, καμία σχέση εγώ με το τένις. Με ποιο άθλημα έχεις? Εγώ καμία σχέση. Για να έχεις και με το τένις δηλαδή. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσύ πες δεν έχω. Εντάξει, εσύ θα πεις με ποιο έχεις. Οπότε πήγαινες. Όποτε θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, πάμε κόντρα σε ό,τι θέλεις και όπου θέλεις.
Ωραία. Εγώ δεν διστάζω να τσαλακώνομαι. Θες να παίξουμε βόλεϊ, θες να παίξουμε μπάσκετ, θες να παίξουμε ποδόσφαιρο. Box, θες να κάνουμε κολύμπι. Box, θες να παίξουμε. Από όλα σου λέω. Θα δοκιμάσω. Και θα καταλάβει ο κόσμος, ναι, ποιος ξέρει, δεν ξέρει, ποιος έχει ασχοληθεί. Το και μπαλονάκι, δεν... ποιος θα το πληρώσει. Ποιο μπαλονάκι. Το μπαλονάκι. Δεν σου ζήτησα λεφτά για κάτι. Ξέρω, θα μου ζητήσει. Θα πεις. Δεν θα χρειαστεί. Χτυπάνε τις πόρτες συγκεκριμένα. Έχω ασφάλεια εγώ. Τι έχεις. Έχω ασφάλεια. Α, έχεις ασφάλειες. Ωραία. Παρακάτω. Πια στην ώρα, όμιλο αντισφαίρεση. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Πού είναι αυτός. Κάπου ρε, στον τεπό. Κάτσε να σου πω. Αριανή δεξί. Άκου τώρα. Τίποτα γιατροί, τίποτα παλιοί λεφτάδες. Λοιπόν. Ναι, με κάτι μερσεντές παλιές που έχουν κάτι φλάς σαν τα αυτιά του Παπαλιγούρα. Πά και πέσουνε τέννις. Το πρώτον. Ναι, για να φύγουν από το σπίτι, μην τους γκρινιάζει η γυναίκα. Το πρώτον. Ρε, πάλι καφενεία έχει. Γήπεδα το έχει. Το πρώτον. Άντε, είναι ότι χαίρομαι γιατί βλέπω μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία. Ναι. Μετά τα 60-70 μέχρι 90 φεύγα. Ναι. Παίζουν τέννις 90 χρονών. Οι οποίοι αντί να κλειστούν σε ένα καφενείο. Μπράβο, Γρηγόρη. Και να περιμένουν πότε να πεθάνουν, να με συγχωρείτε, και να μιλάνε για βλακίες. Ναι. Είναι εκεί, ασχολούνται με το τένις, μιλάνε για γυναίκες, είναι γεμάτη ζωή. 70 χρόνια μιλάνε για γυναίκες. 90. Μιλάνε για γυναίκες. Ναι. Ναι. Είναι γεμάτη ζωή, γεμάτη ενέργεια. Τα προφυλακτικά στα δάχτυλα τα πράγματα. Γεμάτη ενέργεια. Τι με λέει, γεμάτη ενέργεια. Ναι. Το καλαμπούρι πάει σύννεφο. Βέβαια. Άμα είναι από 50 χρόνια στο αξιούχη, γιατί να μην έχουν ενέργεια οι άνθρωποι. Παίζουν και τένις και τους χαίρεσαι. Τι λένε. Όσο μπορούν να παίξουν. Τι λένε, παιδί μου. Λοιπόν, εγώ έχω να πω. Εσύ τι πάει και κάνεις. Εγώ για άλλο λόγο, είσαι βλάκας που ρώτησες. Πολύ βλάκας. Τι πας και κάνεις εσύ. Έχω φίλους εκεί. Κάποιο 70 χρονών, 80. Όχι, πιο μικρούς. Πιο μικρούς. Γιατί υπάρχουν και εκπαιδευτές του τένις. Ναι, τι μου λες, δεν μου λες. Αυτοί τι είναι, σαν τον Άδωνη τα σώματα και. Άμα τους πεις καλημέρα, σε χαιρετάνε. Εκεί φίλε, άμα δεις. Εκεί θα δεις 70. Ναι. Με το σώμα του Ζηφόπουλου. Τι είναι, θα θέλω. Με το σώμα του Γιάννη του Ζηφόπουλου. Εγώ δεν και έχω πάθει. Δεν λέγεται Ζηφόπουλο. Εγώ το είπα μια χαρά. Ωραία. Εσένα σ' αρέσει να διαστραβλώνεις την αλήθεια. Και τι παίζουν τένις αυτοί που έχουν το σώμα του. Τι μου λένε. Μια χαρά. Συγκινάζονται. Ναι, συγκινάζονται. Αλλά, ναι. Αλλά. Ο Κωστής έχει ένα μεγάλο δίκιο. Είναι άθλημα το οποίο. Των προχόντων. Για να προχωρήσει. Προύχοντας πρέπει. Δεν πρέπει να είναι προύχοντας κάποιος. Ναι. Πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά λεφτά, ναι, πάρα πολλές ώρες, ναι, και να αφοσιωθεί εκεί. Δηλαδή από τους αμπελόκηπους. Το παιδί αυτό. Ένας που μας ακούει. Ένας που μας ακούει στους αμπελόκηπους τώρα. Και του λέει το κοριτσάκι του, επειδή είναι ωραίο παιδάκι ο Τσιτσιφάς. Μπαμπά θα με πας στο τένις. Μπαμπά θα με πας στο τένις. Τι να πει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Να μην το πάει. Να μην το πάει. Να μην το σωστό, πάει. Σωστό. Γιατί να μην το πάει. Μπρε, πες Γρηγόρη μου. Εδώ συμφωνούμε. Ο μπαμπάς Τσιτσιφάς είναι πρώην προπονητής και πρώην αθλητής του τένις. Μπράβο. Λοιπόν, η μαμά του, ναι, ήταν πρώην αθλήτρια του τένις. Σε ποια χώρα? Στην Ρωσία. Ρωσίδα η μάνα. Ουκρανία, δεν θυμάμαι. Ρωσίδα η μάνα. Δεν θυμάμαι. Πρώην από τη μάνα, από τη μάνα, ομορφιά από τη μάνα, Ρωσίδα. Ναι. Και ο μπαμπάς του, ωραίος άντρας. Δεν τον είδα, η μάνα είναι λοιπόν, μάλλον καλή, ναι. Το παιδί αυτό, ναι, αν δεν έχει την οικονομική υποστήριξη που πρέπει, γιατί για να πάρεις μέρος στα πρώτα τουρνουά, ναι, και για ταξίδια, ρακέτο, αυτά κοστίζουν. Μισό λεπτό. Πάρα πολύ. Έχω πέστα, φίλο. Πέστα. Έχω φίλο. Πέστα. Ο οποίος έκανε μεγάλο αγώνα για το παιδί του, για να προχωρήσει και δεν μπόρεσε να τα αποκριθεί. Γονάτισε. Τι δουλειά έκανε αυτός ο φίλος? Δικηγόρος. Ναι, γονάτισε οικονομικά. Τι δικηγόρος, χασοδίκης θα ήταν. Δεν ήταν κούγιας. Άμα ήταν κούγιας, μπορεί να το πήγαινε στο τένις. Έχει δικηγόρος και. Κούγιας δεν ήταν. Άμα δεν ήταν κούγιας, τι το θέλει λοιπόν το παιδί στο τένις. Ό,τι μπόρεσε έκανε. Τουλάχιστον το προσπάθησε. Το πάλεψε. Ο Διαλυνάς, άμα ήταν το παιδί, μπορεί να το στείλει. Το βλέπεις εδώ. Α, είναι δυνατός. Τον βλέπω, έχει. Γέρασε, εντάξει, πάχει. Έχει φαρδίνη. Πάχει, εντάξει, πάχει. Καθιστική λοιπόν ζωή και τα λοιπά. Καλός δικηγόρος. Λοιπόν. Για πες. Οι κακοί δικηγόροι δεν φαίνονται στις κάμερες. Είδες λοιπόν. Λοιπόν. Και γονάτισε ο δικηγόρος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι άθλημα πλουσίων. Έτσι. Σνόμπ. Όχι. Ο, πες σνόμπ. Όχι, δεν είναι. Όχι, ρε Γρηγόρη. Δεν ισχύει. Αφού ξέρουμε τι εστί σνόμπ να πούμε. Δεν ισχύει. Αλλά για έναν ο οποίος θέλει να το κάνει. Ναι. Απλά για να παίζει τένις, ναι, μετά το σκι είναι το καλύτερο. Δηλαδή είναι πρώτα το κολύμπι, ναι, τα καλύτερα αθλήματα. Πες μας Γρηγόρη να μάθει. Προκαλώ τον οποιοδήποτε. Το κορυφαίο άθλημα είναι το κολύμπι, ναι, το οποίο γυμνάζει τα πάντα. Ναι. Ακολουθεί το σκι, σκι και μετά είναι το τένις. Ναι. Εκεί δεν είναι να έχεις δυνατά χέρια, πόδια. Για εμάς τους λαϊκούς τύπους, ποιο είναι το άθλημα. Μπορεί να παίξει τένις. Βράσε τώρα, ποια είναι τα λαϊκά αθλήματα? Μποξ, μπάλα και τίποτα άλλο. Τσίτσου. Μπάσκετ, βρεις μια μπασκέτα. Στην ηλικία μας, ναι, ένα τένις μπορεί να το παίξεις. Πού να παίξεις τένις, ένα χοντρομπαλά. Μπάλα, μα παίξεις ρευλάκα και γυρίσει κανένα πόδι, ναι, ειδικά πάνε στα 5x5. Ναι. Ενώ το τένις δεν έχει τραυματισμούς, ε. Είσαι και άσχετος από πάνω. Ξέρεις τι τραυματισμούς έχει το τένις, ρε. Ξέρεις τι προπόνηση έχει το τένις.
Πάπα, 60 χρόνια πάει σε έβραμα, θα σορκιαστεί σαν το σκατό κάτω, ρε. Εγώ τα βλέπω. Τένις θα πάω. Εγώ πάω και τα βλέπω. Τι ακάνε, μόνο το δείχτη μπορεί να κάνει το τένις. Εγώ πάω και τα. Όχι. Εγώ πάω και κοιτάω. Πού να πιάσει τη ρακέτα. Είπα ότι ξέρω τένις. Το 1990 ήμουνα με μια δουλειά που ήμουν εκεί εισπράκτορας. Άκουδε να γελάσεις σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Μας πήγανε σε ένα ξενοδοχείο. Έκλεισε η ασφαλιστική. Περίμενε. Έκλεισε. Την έκλεισες. Έκλεισε, ναι. Την έκλεισε. Πρόσεχε τώρα. Την έκλεισε ασφαλιστική. Ήμουνα... Τα έπαιρνε τα λεφτά, πήγαινε έφυγε. Και παίζανε αυτή τένις. Ήταν τότε στάση. Της Μοδός. Και εγώ κοροϊδεύα. Ναι. Και με λέει ο συγχωρεμένος ο Βαρελτζίδης που ήταν εκεί που έκανα τις εισπράξεις στην εταιρεία του. Λέει, είχε και το ρόλο να πούμε. Κολόπεδο να πούμε. Που κοροϊδεύεις να πούμε να παίξεις τένις. Φέρ τη ρακέτα μου, ρε, το λέω εδώ. Και πάω παίξω τένις. Έγινα να πούμε γέλιο. Σε τι δύσκολο που είναι πέρα από την πλάκα. Λέω, πάρ τη ρακέτα, λέω, με πιάσαν τα νεύρα γιατί είναι και. Πινκ πονκ σου παίζω. Τι να παίξεις. Ό,τι ώρα θέλει. Πινκ πονκ που έπαιζες, ρε Γρηγόρη. Που... Σπαθή, θα πεις την αλήθεια. Που έπαιζα. Σε καμία εκκλησιαστική αυτή, σε κανένα κατηχητικό εκεί. Στο φάρο. Ο φάρος ποιος είναι. Στα... σε όλα αυτά τη ζωή. Σε όλα αυτά τη ζωή τι να. Υπήρχε η απολύτρωση. Ποια είναι η απολύτρωση. Θεολογικές οργανώσεις, θρησκευτικές οργανώσεις. Κολόμαγαν. Όχι. Πόσα έδινε στο μήνα εκεί. Τίποτα. Τζάμπα. Τα παίρνω από αλλού. Τίποτα. Ναι. Είχε. Φάρος. Στο φάρο. Ναι. Ο φάρος ήταν στη γειτονιά μου. Πώς δεν σε πέτυχα εκεί πέρα εγώ. Σιγά. Μία από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά. Φουρ φουρ. Πας ξαπλώσεις πάλι ανάσκευα. Ξανακύλησες. Κύλησες πάλι. Κύλησες. Και παρότι προσέχω. Και έπαιζες πινκ-πονκ στο φάρο. Ο πινκ-πονκ έμαθα καλά. Ναι. Έπιασες τα μπαλάκια καλά εκεί του πινκ-πονκ. Μάλιστα. Κοίταξε, αν θέλω να δεις να πιάνω τα μπαλάκια. Ναι. Μπορώ να το στο δείξω και αυτό. Θες να πιάσεις πάνω το μπαλάκι. Τώρα, αν δαρθεί ο Πόκολα από πάνω, μπορεί να πιάσεις τα μπαλάκια του King Kong. Εντάξει. Άντε, τελείωνε τώρα, μην το κάνουμε σόκι. Είσαι ρατσιστής. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Άντε, πιάσε εκεί. Βρίζεις τον Πόκολα. Φίλος μου είναι ο Πόκολα. Το Πασχάλη, το λέει σκυλάραπα. Ό,τι θέλω, το λέω, φίλος μου είναι. Και αυτός με μιλάει όπως θέλει. Έχει το θάρρος. Εξαιρετικός άνθρωπος, σοβαρός επαγγελματίας και το μιλάει. Τι σοβαρός είναι, ναι. Ήρθε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε. Και μιλάει εδώ πέρα. Κόκκινα... Αντί να μείνει στην Αφρική, να οικονομήσει ο Βλάκας, θα πούμε. Ναι. Καλησπέρα, κόκκινη αλήθεια. Αυτό που είπε ο Φαλάκρας, πως σε έδιωξαν από κάπου επειδή τα προγνωστικά που έδωσε πήγαν να πάτα. Ναι, ρε. Έτσι λέω, Χατζινάκου, δεν το είπα εγώ. Αυτό λέει που το παίζει μάγκα, λέει. Θα φάει ξύλο αν είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, γιατί έτσι. Το ίδιο μέσο ναι. Με κάλεσε σήμερα. Τι σε είπε. Μπορεί να με ρωτήσει για τον Παζιάννα για αυτά που σου είπε. Εσύ δεν ξέρει για τον Ηρακλή και τον Παζιάννα, δεν ξέρει. Γιατί με κάλεσε να πω δεν ξέρω. Τι σε κάλεσε. Άδεια ψεύτη να πούμε. Φέρνει την κασέτα ότι βγήκε εκεί. Αφού το ξέρεις, το πρωί το είπα. Με είπες εσύ, ξέρω εγώ στα Γιάννα που σε βγάλαμε. Από εκεί που αναμεταδίδω. Ο Χατζινάκος λέει, άσε λέει τον ψεύτη λέει. Να έχω λάθος. Γιατί έρθει μπροστά. Μπορεί. Γιατί τι θα. Γιατί να μην μπορεί. Όχι, να πει αυτό το πράγμα, να ισχυριστεί αυτό το πράγμα. Γιατί να μην το ισχυριστεί. Γιατί το είπε και ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει. Άσε ρε τον Πάρα Μιθά λέει. Εγώ είμαι καλύτερος λέει στα προγνωστικά. Μπορεί να είναι. Λέει αυτός. Εγώ σε κολλάω στα προγνωστικά. Εγώ σου λέω ότι είναι καλός. Εγώ δεν σου λέω τι κακό. Εντάξει, τότε μπορώ να είναι ο καλύτερο όλων. Εντάξει. Τα ψέματα τα μπορώ. Με διώξαν εμένα από κάπου. Τέλο πάντων. Λέει αυτό τώρα γιατί τον κόλλησε γι' αυτό. Λέει αυτό. Λέει αυτό. Καλό είναι να μην λέει τέτοια πραγματάκια. Τελείωσε. Να προσέχει. Να μην έχουμε. Να προσέχει μάλλον. Μην, λέει. Αυτή. Μην πάμε. Έχει καμιά επίσκεψη. Έσαι. Γιατί θα έχει επίσκεψη. Έτσι να το πει στο χάμστερ. Χάμστερ. Ναι. Χάμστερ το λέει. Άκου χάμστερ. Να το πει στο χάμστερ. Μια γαυσιά είναι. Πήγαινε box. Δεν πάει να πήγαινε φόξ. Σε δώσει δύο στην κοιλιά, σε εξαπλώσει. Ξέρεις τι αιμοβόρη είναι κοντή να πούμε. Να ξέρεις. Τους κοντούς να τους φοβάσει το ξύλο. Ραπτό που λέει πόσο άμπαλος σε πέρα από εδώ που δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά να μιλήσεις λέει δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολο άθλημα. Είναι άμπαλε. Δεν είπε ότι είναι εύκολο άθλημα. Είπα εγώ ότι είναι εύκολο άθλημα. Λοιπόν. Είπα ότι είναι το άθλημα των Σνόπ, των Πλουσίων και των Τάχαμ Δίθεν. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο άθλημα και τραυματισμούς έχει και πολύ φυσική κατάσταση θέλει και δύσκολο είναι και επίπονο είναι, αλλά είναι το άθλημα, επαναλαμβάνω και τελειώνω. Το σνόπ, το πλουσίο και μετά γαμνίδε. Το σνόπ δεν είναι. Το σνόπ. Ότι είναι για μεγάλα πορτοφόλια, αν θέλει κάποιο να προχωρήσει, είναι. Αλήθεια. Είναι σνόπ ή τι πήρε. Ρε, για να μπορέσει ένα παιδί να κάνει πρωταθλητισμό, αν έχει το ταλέντο. Θέλει πολύ γερό πρωτοφόλιο. Πάει κανένα παοξή με κανένα παιδάκι 12 χρονών, κανίβαλο, σε κάνα τέννη κλαμπ. Καρνίβαλο. Ναι. Μίλα σωστά. Θα αρχίσει να κάνει. Θα πάω κοινωνιολογικό σόκ. Όχι. Θα το πει ο προπονητής. Χρειάζεται τόσα για να πάμε σε εκείνο το τουρνάκι. Θα το πει ο Παοξής. Τι να το πει. Και ο προπονητής θα το πει εκείνη τώρα. Τι γλώσσα είναι αυτή. Η σακριστική γλώσσα. Σακριστική. Η σακριστική γλώσσα. Άκουρε κόμφι σύμφωνα. Η σακριστική γλώσσα είναι αυτή. Έπρεπε να σε πάρει ο δάσκαλος μαζί του στην Κίνα.
Τι, γιατί να μην με πάρει. Θα σε κρατούσαν εκεί. Τι, εμένα? Ο, δεν γλίτωνες. Γνώρισα, λέει, τον Κινέζο Ραπτόπουλο, με λέει ο δάσκαλος. Ήταν ένας τύπος. Να τους μοιράζεις το φως. Να τους δώσεις το φως, τα φώτα σου. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι εκεί να σε κάνω. Εκεί δεν σε βρίσκαν ποτέ. Τι? Εκεί δεν σε βρίσκανε ποτέ. Γιατί, εγώ με τους ανθρώπους λέω, ό,τι άνθρωποι του Θεού είναι. Ποιο, ένας Θεός όλων των ανθρώπων. Δίκη, τι... όχι, το, όχι το FBI, πώς είναι το άλλο. Κάκεμπε. Όχι, ποιο το λέω, ένα διοικητή κιόλα. Πήγε στην Κίνα, ναι, και εξαφανίστηκε. Ακόμα δεν εμφανίστηκε. Δεν κάνει μαγκές ο Αμερικάνος στην Κίνα. Δεν κάνει μαγκές στην Κίνα. Κίνα δεν έχει. Όχι, δεν είναι Αμερικάνος, Κινέζος ήταν. Ναι. Και να κερδίσεις στο King Box Κινέζο, που είναι ταχύτατη στα κάτω κιλά. Δεν παίζει ρόλο ταχύτητα μόνο. Μόνο. Το παγιδό παλικάρι αυτό. Τον έχεις δει πόσο ταχύς είναι αυτός ο Δημάχος. Εγώ ψέματα το ξέρω από 10 χρονών, γιατί όταν ήταν ήρθε στο για το παιδί αυτό έχει πολλά χρόνια μίλησε ο Δημήτρης. Ναι. Μίλησε πριν αρχίσει να κάνει πρωταθλητισμό. Έχω ένα παιδί το οποίο θα προχωρήσει και αυτό. Ναι, να του κάνω μια κριτική. Να φέρει και άλλα παιδιά σαν κι αυτό. Εκεί. Αυτό... μην κάνουν μόνο εγκόμενες το πρωί. Είναι δικάστημα να πούμε. Γιατί θέλουμε και λίγο πιο μπρουτάλ κατάσταση. Δάσκαλε, κανόνισε. Εσύ γιατί πας μόνο το πρωί για κάνεις προχώρηση. Γιατί το βράδυ έχει πολλή δουλειά. Όχι, είπες το πρωί πάνε μόνο εγκόμενες. Ναι, γιατί 7 η ώρα που είναι το μάθημα. 6,5 με 8 ηλίθιε. Όχι, στην ηλικία μας λογικό είναι. Και εγώ θα ήθελα να βλέπω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα γυναίκες γκόμενες, ωραία. Αυτό βλέπεις άντρες, καλύτερα βλέπεις. Γυναίκα που παίζει box τώρα. Τι σώμα να έχει η γυναίκα που παίζει box. Σπάνια. Θα σου δείξω κάτι γυναίκες που παίζουν box. Άσε, ρε, και θα βαράς τα αυτιά σου. Τίποτα, καμιά σερβιτόρα και ένα εστιατόριο θα ξέρει. Άσε τους πυγμάχους και τις πυγμάχισες. Άσε για μας. Σερβιτόρα στα εστιατόρια τι έχουν δηλαδή. Τι. Αυτό τώρα. Μιλάζουν του άλλου για σνόπ και τώρα μίλησε απαξιωτικά. Δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό οι σερβιτόρε. Δεν ασχολείται η σερβιτόρα. Παλεύει για τον επιούσιο. Λοιπόν, τελειώνουμε. Πάει 2,5. Δεν τρέπεσαι. Σνόπ. Λίγο δεν τρέπεσαι. Τάχα. Συγγνώμη για αυτό που είπε. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, τάχα μηδήθεν. Σνόπ και πλούσιοι για το τένις. Και μην πάτε τα παιδιά σα. Okay. Όσοι είστε 1000 ευρώ το μήνα, 800. Μπράβο. Και 200 δίνει η γιαγιά και ο παππούς. Άξιος ο Τσιτσιπάς. Αλλά. Άξιος ο Τσιτσιπάς. Έτσι. Αλλά δεν είναι άθλημα για κοινούς νητούς. Το είπαμε. Για απλά πορτοφόλια. Διάλειμμα. Το είπαμε. Για πανεκκόμματα. Για να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας. Σνόμπ. Για να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας. Σνόμπ. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Παρέα με τον Κλειδαριά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόγραμμα κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Αυτά για τον Στέφανο Τσιμπά, το παλικάρι το οποίο έφτασε στους 4 στο Grand Slam στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, και αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Μπορεί να είμαστε υπερήφανοι, να το καμαρώνουμε, να λέμε ό,τι πρέπει να πούμε για το συγκεκριμένο, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να το κάνει, καθώς είναι δύσκολο και πάρα πολύ δαπανηρό. Πάρα πολύ δαπανηρό άθλημα. Λοιπόν, μου ζητήθηκαν απαντήσεις και τις εξήγησα για τον Μπας Γιάννινα. Το λέω και δημόσια. Μια ομάδα που έχει 4 νίκες σε 16 παιχνίδια, πείτε μου πώς θα κάνει άλλες 7. Γιατί όταν βάλα κάτω και τα υπολόγισα, είδα τι έχει κάνει κάθε μια ομάδα. Όταν βγαίνω και λέω κάτι, το τεκμηριώνω. Ο Πας Γιάννα λοιπόν έχει έναν Γολγοθά μπροστά του. Άντε, και θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έλα, με τους λεπρούς με 4 νίκες σε 16 παιχνίδια, ναι. Θέλει 7, δηλαδή πρέπει να φτάσει πέσει, ρε φίλε, στους 31 βαθμούς τουλάχιστον για να υπάρχει ελπίδα. Ας πέσει, ας πέσει, τι να κάνουμε. Αφού δεν τραβάει, τι να κάνουμε. 4 πέφτουν, 3 πέφτουν. Όφυλα να δώσω αυτό που εκτιμώ και το μελετάω. Λέω, ο Πας Γιάννενα, όπως τα είδα τα πράγματα, δεν σώζεται. Σύχαμα είναι, ρε, η ομάδα. Μια χαρά είναι η ομάδα. Σύχαμα είσαι και φαίνεται. Πήρανε τον άλλον, τον Λεχρίτη, να πούμε τον Κλάους. 4-4-2 με Κρισμάν Κλάους. Πού πάρε, Πετράκι, εγκεφαλικό. Κρίμα για τον Πετράκι. Εγκεφαλικό έπαθες. Κρίμα για τον Πετράκι. Παίξε όπως έπαιξες ο Ζουνίδης. Παίξε όπως έπαιξες με τον Ολυμπιακό. Μπας και πας τέταρτος από το τέλος. Γιατί ο Λεβαδιακός υποτίθεται και από όλων αν θα πέσουν. Ποιος θα πέσει, Όφη. Ποιο, η Λαμία? Τα έχω πει ποιο ομάδα θα είναι. Άσε με τον Πας Γιάννενα. Η Λαμία δεν κινδυνεύει να. Άσε. Η Λαμία μπορεί να παίξει μπαράς.
Άσε με ρε κόκκινε με τη λοιπόν, Λαμία και τον Παζιάννα, θα ασχοληθώ τώρα. Οι δύο τους έχουμε δώσει από την αρχή. Λεβαδιακός και Απόλλων Λίμνης. Ναι, μεγάλο, μεγάλο. Τελειώσαν. Ναι, μαθηματικά έδωσες. Το... Εγώ το έδωσα πριν ξεκινήσω το πρωτάθλημα. Πού το ρε, ήταν το γραμμένο. Γραμμένο. Αν δεν φέρω το. Θα στα φέρω γραμμένο. Τι εντάδε γραμμένο. Θα στα φέρω όπως και την πεντάδα στην γραμμένο. Έλα βρε τώρα. Η πεντάδα είναι ακριβώς όπως είναι τώρα. Το πρωταθλητή μας τον είπες. Ας την πεντάδα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πάω πεντάδα στην πρίσκο. Πάω Ολυμπιακός είναι ένα 2. Ναι. ΑΕΚ 3. Ναι. Παναθηναϊκός. Γραμμένα, γραμμένα τα γραμμένα. Ω, τώρα, όταν θα τα εκτυπώσει. Άλλο. Αν τα έχω τώρα, τι χάνεις. Άντε ρε με τα στοιχήματα, τι χάνω. Αν τα έχω τώρα, τι χάνεις. Τις κάλτσες μου. Ωραία. Να μην κελαϊδάς. Ορίστε. Εντάξει. Θα δεις ότι είναι γραμμένα. Εντάξει, εντάξει. Εγώ δεν έχω μάθει να μάθω να λέω. Έλα το εγώ, άστο στη μέση τώρα. Άστο εγώ κι εσύ. Κάνεις παρέα με αυτούς τους κρύους εκεί, τους ταινίστες εκεί, τους γέρους. Δεν κάνω παρέα. Έγινε κι εσύ, συνόπ, εγώ και εγώ. Εγώ ίσα ίσα γνώρισα και τους χάρηκα που είναι γεμάτοι. Σιγά μην τους χάρηκες. Γεμάτη ζωή. Oh, γεμάτη συνοπισμό είναι. Νεόπλουτοι, νεόπτωχοι εκεί μαζεμένοι. Άτι, τελείωνε. Άτι. Τι να πω τι θέλω τώρα. Μαζεύτηκαν και παίζουν τένις 70 χρονών τώρα. Άσε με καημένο. Λοιπόν, έχεις να πεις τίποτα για αυτά τα οποία γίνονται. Τι έγινε. Χτες ο Παναθηναϊκός έχασε. Και τι έγινε, το πρωτάθλημα θα έχασε ή δεν θα βγει στην Ευρώπη. Σιγά. Όταν ο Παναθηναϊκός σταματάει να παίζει αυτό το κλέβο με ταχύτητα από πίσω και πάει να μου γίνει να πούμε Μουρίνι ο Δόνης, θα χάνει τα μάτς. Όσο καιρό πήγαινε, αμάνε παιδιά, πάμε μια σχολική εκδρομή. Πιτσιρικάδες αυτό, δεν έχουμε στόχο, πάμε να παίξουμε να ευχαριστηθούμε. Κλεινόμαστε, φεύγουμε με ταχύτητα, με τη γρήγορη πάσα. Τώρα μου έκανε ο Δόνης το Μουρίνο με τη μικρή την πάσα. Θα κάνει πρωτοβουλία και τέτοια. Όσο δεν παίζει το δεύτερο ρόλο ο Παναθηναϊκός, θα τραβάει από τις Λαμίες, θα τραβάει από τις ξάνθες ιστορίες και τις Λάρισες. Και με τη Λάρισα τώρα είναι δύσκολος. Οκ. Okay. Λοιπόν. Άλλο. Τι έπαθες. Περίμενα. Εγώ περίμενα. Ορίστε. Ορίστε. Καζαμίας 2019. Για διάβαστο πώς το έγραψες. Τον Καζαμία. Γράψτε. Αλλά γιατί μου το. Ναι, θα περιμένω κάθε τέταρτο τον Καζαμία τώρα, δηλαδή. Με τους υπολογιστές εδώ να είναι πιο παλιοί από το ασκόνα του παππού μας. Φίλε, κάνω κάτι λάθος. Όχι, αργείς. Δεν κάνεις κάτι λάθος. Το είδες, προσπαθώ. Κάτι, προσπαθείς, αλλά ο άλλος περιμένει να ακούσει. Δεν προσπαθεί. Θα τα ανοίξω, ρε. Ναι, κάτω στο διάλειμμα, δεν μπορείς. Μη στεναχωριέσαι. Ναι. Θα τα ανοίξω και θα πεις ό,τι θέλεις. Σε κάθε τέταρτο πόσο θα πάει. Όταν ανοίξει, ρε φίλε. Αν δεν ανοίξει, τι θα κάνουμε. Το γράψες. Λοιπόν. Ένα-ένα, γράφει. Η ΑΕΚ την περιμένω ένα μεταξύ 1 και 3. 1 και 3. Ναι. Μεγάλη πρόβλεψη. Ο ΠΑΟΚ θα είναι 1 με 2. Μεγάλη πρόβλεψη. Άλλο. Ολυμπιακός 1 και 3. Μεγάλη πρόβλεψη. Μεγάλη. Πάρα κάτω. Σε επιβραβεύω. Πάρα κάτω. Άλλο. Ατρόμητος 4 με 6. Τεράστια πρόβλεψη. Αστέρας Τρίπολης 5 με 8. Ναι. Σε καλύπτει. Όχι. Ξάνθη 6 με 9. 6 με 9. Πανιόνιο 5 με 7. Ναι. Πανετολικό 8 με 11. Ναι. Στον Παζιάννη να πέφτω έξω. Ναι. Που τον έχω 6 με 10. Ναι. Λεβαδιακό 13 με 16. Ναι. Αποχαιρετάει την κατηγορία. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει. Τον Παναθηναϊκό 4 με 6. Ναι. Τέταρτο τουρνίνο. Λαμία 12 με 16. Τι λες. Απόλλωνος Μύμη 13 με 16, ότι έπεσε. Ναι, ναι. Τον Άρη 6 με 10. Ναι. Και τον Όφη 9 με 12. Ναι. Τέλα, να σε πάρει το μαντίο των αδελφών. Όχι, ρε φίλε. Ναι, να ψήνουν καμία. Δύο που πέφτουν, ναι, ναι. Τους δίνω από την αρχή. Ναι. Από την αρχή λέω αυτοί πέφτουν. Ναι. Και πρωτάθλημα λέω παίρνει. Αυτός ή αυτός. Και αν πας στο δημοτικό απέναντι από τον Αϊθαράμπη και τους ρωτήσεις τα παιδάκια. Θα όχι, γράφουν κάτι. Θέλω να τα δω γραμμένα. Ο άλλος σε ρωτάω. Τα είδες γραμμένα. Πρωταθλητή έβγαλε. Και αυτό. Ναι. Ποιον. Είπα. Ένα με δύο. Ολυμπιακός ή πάω. Δεν μπορεί να είναι ένας ο πρωταθλητής. Ναι. Τι λες, ρε. Δεν μπορεί να είναι ένα ο υποψήφιο. Μεγάλε αυτέ. Μπράβο, πάρε παπαμακάθι. Συγχαρητήρια. Ρε φίλε, σου δίνουν την πεντάδα. Τελείωσε. Και σου βάζουν Παναθηναϊκό να στην πεντάδα. Ναι, τι. Ποιο πριν το πρωτάθλημα σου έλεγε ο Παναθηναϊκό θα είναι στην πεντάδα. Ναι, ναι. Τελείωσε. Ποιο το έλεγε ότι ήταν η Παναθηναϊκό. Εντάξει, πάμε, τα είπε καλά. Τελάστε. Όχι, τι λε να δω γραμμένο. Ναι, να τα γραμμένο. 1 με 3, 3 με 6, 4 με 9. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Έχοντα 30 αγωνιστικέ. Τι θα λέω, ότι η βαθμολογία είναι αυτή. Ούτε η Ραφαέλα καλά να ήσουν. 6-8, 6-8, 3, 5, 7. Η αποκλήση είναι συγκεκριμένη. Λα, 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 το τηλέφωνο πες γιατί δεν χτύπα. Λα, 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 λα. Όμως εσύ το νούμερο αυτό. 3-8, 3-8. Άλλα θέματα. Πάμε. Άλλα. Χτες ναι. Έδωσε ένα προγνωστικό ρισκαδόρικο, αλλά είναι προγνωστικό. Άντε, πρέπει τώρα να ακούσουμε κανένα μήνα το προγνωστικό. Λες 1-1. Ναι. Και εγώ είπα 0 σε ένα γκολ. Εντάξει. Και τα δύο είναι ρισκαδόρικα. Λοιπόν, όταν δίνεις για τη βαθμολογία, δεν μπορεί να λες πρώτος αυτός, δεύτερος αυτός. Ναι. Βάζεις μια απόκληση 2-3 θέσεων. Ναι. Λάθος είναι αυτό.
Παρακάτω. Δεν του άρεσε αυτό που διάβασε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε κύπελο. Ναι. Με την βαθμολογία όπως είναι. Ναι. Εσύ τι θα έλεγες ένα Γιαννιώτη. Πού τι. Παίζει Πανιώνιος Παζιάννα σε λίγη ώρα. Στα Γιάννα τι έγινε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Τι θα έλεγες ένα Γιαννιώτη. Ναι. Χάσε. Ο παδός όμως δεν θέλει να χάσει. Ποιος ο παδός. Του πας. Σιγά, πόση ποδία έχει πας. 30-40. Πόση είναι. Χιλιάδες, μια πολύ ολόκληρη. Ποιοι είναι. Μια πολύ ολόκληρη. Σιγά, ρε. Ποιος ασχολείται. Ο Πανιώνιος όπως είναι χάλια. Ο Πανιώνιος. Που δεν έχουν λεφτά. Ο Πανιώνιος, φίλε, είναι ομάδα του κυπέλου. Έχει πάρει περισσότερα κύπελα από σένα. Έχει πάρει περισσότερα κύπελα από τον Άρη. Δύο πήρε. Δύο δεν πήρε. Εσύ πόσα πήρε. Ένα. Ένα. Ένα κύπελο. Την ιστορία σιγά, φουρφούρ, σιγά. Σιγά το φουρφούρι, σιγά. Και πάνε, άλλαξε εκεί κανένα αυτό. Πάξει πάνω από τον Ανδρώνη. Τζάμπα είναι εκεί πέρα στην τουαλέτα. Πάρε καμιά δεκαριά έτσι κι αλλιώ για να πάρει χαρτομάτι. Δηλαδή από τον περίπτωτο να αποκλείεται. Φουρ. Μια ώρα φυσάει τη μύτη. Ένα το χαρτομάτιλο, έχει λιμάξει το χαρτομάτιλο, στάζει το χαρτομάτιλο. Αν το δώσω ένα μπάτσο. Τι να με δώσει ένα μπάτσο. Φουρ. Θα κολλήσει γρήπη για τρία χρόνια. Τι φουρ. Πάρε ένα αυτό στο διάλειμμα εκεί. Τσάμπα είναι. Εγώ φίλε έπρεπε να πάθω γκαστρεντερίτιδα με 39,5 για να μην έρθω. Γκαστρεντερίτιδα είπατε. Γκαστρεντερίτιδα. Ναι. Όχι γκα. Ναι. Βέβαια αυτά που τρως και πίνεις και κάνεις, φυσικά θα πάθεις γκαστρεντερίτιδα. Πας και κάνεις στις τουαλέτες εκεί τις βρώμικες δεξιά και αριστερά. Κόλλησα. Φυσικά θα κόλλησες. Κόλλησα από κάπου που είχαν όλοι. Πού πήγες, πουθενά. Δεν θέλω να πω πού. Ήποπτα πήγες. Καθόλου. Σκάνω νοσοκομείο μέσα, θα πήγες εκεί πέρα. Σε κάτι. Τα καθαρίζουν κάθε 6 χρόνια τα ουρητήρια εκεί πέρα. Πήγε αυτός εκεί να κάνει τσίση. Έλα, άτε. Κάτι τέτοιο. Πήγες στο νοσοκομείο εκεί πέρα. Ναι. Με το που μπαίνει στο νοσοκομείο, κολλάς πνευμονία. Γεια σου, παιδιά, λέει ο Ολυμπιακός έχει να πάρει 5 με 1 πέναλτι. Λέει μετά από αυτό τα έχω ακούσει όλα. Και επειδή έχει να πάρει πέναλτι σημαίνει. Α πει στην περιοχή, αγόρι μου, να πάρει πέναλτι. Ραπ, θα ήθελα μια γνώμη σου για τον. Αφού δεν συμμετέχουν σε σέντερφορ πουθενά, φίλε. Σέντερφορ ένα μένα δεν έχει. Ο Ποντέσαι απ' έξω κάνει τα τσαλίμια, ο Φετμπατζήσα απ' έξω κάνει τα τσαλίμια. Μόνο ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης είναι σε καλή κατάσταση, πολύ καλή, αλλά είναι η ατυχία του ότι το καλύτερο του προτάσμα το κάνει. Αλλά Ραπ, θα ήθελα μια γνώμη για τον Πόντσε που μου φαίνεται που είναι, να είναι καθοριστικό στην ΑΕΚ και να έχει του γκολ. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Το ότι είναι δεύτερο σκόρ. Πόντσε επεκταρά είναι. Δεύτερο σκόρ είναι. Αλλά κυρίτρα του είναι μεγάλη, οπότε ο Τσιγκουναρά. Και οποιοδήποτε Έλληνα παράγοντα, για να μην λέμε για τον Κουτσέ. Τι κάνει ρε παιδιά, δεν λέτε που Σαββίδη και Ιό δεν μαθαίνουν από τα λάθη του. Ισλανδό σεντερμπάκ από τη Ροστόφλη. Τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή. Εντάξει, μου. Πρέπει ρε φίλε τα ταμεία να τα φροντίζει. Τι να κάνει, το Βαρέλα τη βγάζει. Τα έσοδα, τα έξοδα πρέπει να έχει καλού λογιστέ. Κατάλαβε. Ξυπνάει. Καλησπέρα, είμαι παδό του Ολυμπιακού. Το πρωτάθλημα είναι δικό μα, σου έρχεται μαγειομενία. Όλα είναι κανονισμένα. Είναι κανονισμένο, όντως. Εγώ θέλω να του χαλάσω την μπουγάδα. Τι να χαλάσει, ρε κόκκινε. Εσύ καλαμάξι να χαλάσει, τι να χαλάσει την μπουγάδα. Εγώ εδώ, θέλω να του χαλάσω. Εδώ φωνάζανε 10 χρόνια η Λίγκα του Βορρά να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο και τώρα αλλάξαν τα. Κοίτα, κόκκινε. Να μην το πάρουμε τώρα. Υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν τι ξέρει για το συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο. Για το συλλαλητήριο. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Μια ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση. Μια ΠΑΕ. Έβγαλε ανακοίνωση. Του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός. Τι είπε. Ένας πρόεδρος ήταν εκεί. Του Παναθηναϊκού. Ο Γιαννακόπουλος. Πολύ ωραία. Πάει το μυαλό σου πουθενά. Τι να πάει το μυαλό μου. Πάει το μυαλό σου πουθενά. Όχι, μα το μυαλό μου πάει γιατί δεν βγήκαν οι δικοί μας οι ΠΑΕ. Πάει το μυαλό σου πουθενά. Όχι, δεν πήγε. Δεν πάει. Ό,τι μπορεί στο μέλλον να υπάρχει απόσχηση στο βαθύ μέλλον. Τι απόσχηση. Δηλαδή, αν η Αθήνα. Ναι. Αν την Αθήνα σταματήσουν να την ταΐζει η υπόλοιπη χώρα. Ναι. Τι θα γίνει η Αθήνα. Θα φοβηθεί, ε. Ρε σε ρωτάω. Ναι. Αν σταματήσει η υπόλοιπη Ελλάδα να ταΐζει την Αθήνα, τι μπορεί να κάνει. Η Αθήνα τι, δηλαδή τι. Η Αθήνα, καλά. Έχει 6 εκατομμύρια κόσμο. Και είναι καλά η Αθήνα. Περνάνε καλά δηλαδή. Οι Αθηναίοι πολίτε. Δεν περνάνε καλά. Δηλαδή αυτοί που μένουν τώρα στο Εγάλιο και μας ακούνε. Αυτοί που μένουν κάτω στη. Αυτός που κάνει την ίδια δουλειά με σένα στην Αθήνα. Τι κάνει. Παίρνει πολλαπλάσια χρήματα. Τρίχες παίρνει. Πεινάει. Στο λέω εγώ το ξέρεις. Τα διπλάσια μπορεί να παίρνω εγώ. Σε άλλο κόσμο. Μπράντε βγει από τα πάπαρα τη διπλάσια. Σε άλλο κόσμο. Άφη, με, σαχλαμάρα. Δεν έχεις ιδέα. Σαχλαμάρα. Υπάρχει δύο επαγγέλματα της πλάκας. Δεν έχεις ιδέα. Άιτε. Δεν έχεις ιδέα. Έλα, βρε, είσαι επικίνδυνο. Έλα βρε χωριάτη. Να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Κουστάρεις. Δεν θέλω. Θα κάνω στον κόσμο. Δεν θέλω. Την κάνω. Δεν θα την κάνεις. Γίνα μη σηκώμη τώρα, δεν κατάλαβα. Κάνεις και ερώτηση. Σου κάνω ωραία ερώτηση. Από πότε σου επιτρέπω να κάνεις ερώτηση. Καλά, επέτρεψε με. Δεν σου επιτρέπω. Καλά. Δεν σου επιτρέπω να μην μου επιτρέπεις. Θα την καλά κάνω. Ωραία, δεν την κάνω. Δεν μου λες. Άμα πεις τώρα τους Έλληνες εδώ που θέλανε να κάνουν ξεχωριστό κράτος. Ναι. Δεν μου λες. Άμα είχαν ένα βαλκανικό κράτος με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, με λιμάνι εδώ πέρα. Πολύ περίμενε.
και έχουν φορολογία 7% και έχουν ανάπτυξη. Θα τους πειράξει, λες. Σε 5 λεπτά. Τότε τι φωνάζει για τη Μακεδονία. Το θέμα είναι οικονομικό. Δηλαδή, αν πεις τώρα στους αυτούς που μας ακούνε, ακούστε κάτι. Από εκεί που είναι 60% η φορεία και τα έμφυα και όλα αυτά, άμα κάνετε ένα κράτος με τους άλλους εκεί, τους Βαλκάνιους, τους ξυπόλυτους, με αρχηγό τη Θεσσαλονίκη εδώ και πώς το λένε. Μισό λεπτό, ρε Γρηγόρη. Με τα λιμάνια και όλα αυτά. Ρώτησες. Και περνάτε καλά. Και γυρίσουν πάλι τα μπουζούκια εδώ και περνάτε μια χαρά. Τι θα πούνε, τι θα πούνε αυτοί οι πατριώτες. Για πες μας. Λοιπόν, υπάρχει μια οργάνωση. Πες την, γιατί μου το πες στο έξω μας τα λέει. Δεν τη διαφημίσω. Την οποία δεν την γουστάρω καθόλου κιόλας. Μην την γουστάρεις. Η οποία θέλει την απόσχεση. Ναι. Η οποία κάνει αγώνα, λέγονται Μακεδόνες, είναι φιλοσκοπιανοί. Όταν λες απόσχεση, κάτω λίγο αλλιά στον κόσμο, γιατί κάποιοι μπορεί να αποσχιστεί η Μακεδονία από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και να κάνει κράτος με τα Σκόπια. Ακριβώς. Το Βαλκανική Μακεδονία. Πώς θα λέγεται. Μακεδονία. Βαλκανική. Ναι, θα λέγεται. Βαλκανική. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι. Λοιπόν. Το έχω διαβάσει κι εγώ. Ναι. Άλλο. Ναι. Θέλουν. Θα απαιτήσουν να βγουν έξω από το χρέος. Ναι. Να μην χρωστάμε δηλαδή. Ναι. Και ο φόρος να είναι 10%. Αυτό σου λέω εγώ προηγουμένως το είπα. Εσύ τι λες, εσύ υπέρκατα. Αυτοί, για κάνε έναν γκάλο τώρα. Αυτοί θέλουν. Ναι. Αυτοί θέλουν. Ναι. Και ο απότερος σκοπός είναι αυτό. Το Σύνταγμα και η Βουλή και τα λοιπά. Και να φωνάζουμε εμείς εδώ και να κάνουμε με τους άλλους και να κορμάμε. Για πες, τι θες εσύ. Από οι οικονομικοί λόγοι. Επικίνδυνο είναι αυτό που λες. Η αλήθεια είναι. Ναι, είναι όμως η αλήθεια. Οι οικονομικοί λόγοι. Οι οικονομικοί όροι. Οι οικονομικοί λόγοι. Ναι, ναι. Είναι οι βασικότεροι αυτών οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Δηλαδή, βλέπεις την Καταλωνία. Να θέλει να. Ναι. Να... Είχε όμως δυνατή οικονομία η Καταλωνία, δεν ήταν. Η Μακεδονία έχει δυνατή οικονομία. Το διαμέρισμα, το γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονία, το ελληνικό. Άρα εκ του πονηρού είδες εσύ το Τράκι και το Μπρουτόταυρο να βγάζουν ανακοινώσεις και να κάνεις. Δηλαδή λες αυτοί είναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Το βλέπουν το έργο, δεν του συμφέρει ναι. να προσχιστεί. Πιο πολύ δεν συμφέρει του νότιου παρά του βόρειου. Ναι. Εσύ πες ότι συμβαίνει το αντίθετο. Μ' αρέσεις, ρε Κόκκινε. Σήμερα είσαι για φίλημα, ρε Κόκκινε. Άντε, ρε. Πού να σε φιλήσω που είσαι αξίριστος, ρε Κόκκινε. Πού να σε φιλήσω, ρε Κόκκινε. Ευχαριστώ, ρε. Καλά, εσύ μόνο ξυρισμένος φιλάς. Και τι, αξίριστο να φιλήσω. Δηλαδή, ο καλόγερος εκεί στο. Ο καλόγερος το είσαι. Τι κόκκινος είσαι. Ιδέα, λοιπόν, ρε, εγώ θα κάνω γκάλοπ. Εγώ θα κάνω στο Μαρμίτα και στο Ραπτό γκάλοπ. Το οποίο θα λέει, θέλετε ένα κράτος με τους Βαλκάνιους με 10% και να έχετε τα μπουζούκια και τις γκόμενες και να τρέχει το χρήμα εδώ άφθονο. Και φυσικά να υπάρχει και η ανάλογη. Τι, πού πας. Όταν πρέπει να μιλάς, δεν μιλάς. Συνέχισε. Πάλι με τη μίξα. Ρε παιδιά, έχει ένα χαρτομάντιλο από τις 1 και 4. Φρου. Έχει γίνει σταλαχτή της, να πούμε, σταλαγμή της, να πούμε, τρέχει κάτω και όχι τίποτα. Το έχει πάρει και τζάμπα από την τουαλέτα, το ανδρώνει, να πούμε. Δεν έχει φυσικά αγοράσει αυτός από το περίπτερο, δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Πήρε εκεί το χαρτί, το κάνει Παύλο μου και 10 φορές το γυμνίζει το χέρι, τρου. Έχει τη γουρουνίσια τη μύτη, τη στρόγγυλη του πόρκι να πούμε. Φαρ φουρ. Έτσι λοιπόν, μας είπανε, υπάρχει μια οργάνωση η οποία σκέφτεται αυτό το πράγμα. Και έχει δίκιο ο Κόκκινος, γιατί σε αυτά είναι διαβασμένο, δεν πιάνεται. Και στο στίχημα βέβαια, αλλά τον κολλάμε βέβαια τον Κόκκινο. Λέγε Γρηγόρη μου, εσύ τι θα έκανες. Σπαθή αντρίκια θα μιλήσεις. Εκεί άκου να δεις. Άμα εγώ έχω 10% εφορία, το παιδάκι μου μέσα στα Βαλκάνια να είναι μια χαρά. Το λιμάνι μου το έχω. Ναι. Αν δω μέχρι την Πέμπτη. Ναι, Γρηγόρη, κάτσε πέρα. Να περνάει η συμφωνία των Σκοπίων ναι. από αυτούς οι οποίοι θέλουν να την περάσουν. Μάλιστα. Τότε έχω να τους πω ότι για οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον, ναι. αυτή είναι η αποκλειστική υπεύθυνη. Σοπα, μεγάλο. Να βλέπουν μπροστά, πριν βάλουν την υπογραφή σου και το αυτό σου, πρέπει να ξέρει που τα βάζει. Ναι. Λοιπόν, πριν βάλουν μια τσίφρα. Αυτό τι είναι τώρα που περιέχει. Χαρτί υγείας. Με χαρτί υγείας θα κάνεις τη μύτη σου. Δηλαδή τι ήθελα. να πάρω χαρτί από το άλλο. Δηλαδή, αν πας με μια κοπέλα, μια κυρία ή με τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, όταν ήσουν νέος, όταν πήγαινες ξέρω εγώ, στο εστιατόριο ναι. και φύγες τη μύτη σου, γιατί έπαιρνες μαντήλια. Δεν έβγαινα έξω. Δεν έβγαινες έξω. Αν είμαι κρυωμένος, όχι. Ναι. Τι να κάνω κρυωμένος, δηλαδή. Ναι. Έτσι, με αυτή την αισθητική θα έχω εγώ τώρα να βλέπω αυτό το χαρτί υγεία στην και τι να κάνουμε, εσύ. Μάλιστα. Εσύ είσαι bisexual, σε μένα δεν μου αρέσει μια τέτοια. Το διπλώνει κιόλα, Το διπλώνει κιόλα. Το κάνω για να είναι βολικό. Για να είναι βολικό στη μύτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ιδέα δεν έχει ξέρω από το άθλημα. Εσύ κάνει τον ξέρω που όλα τα γνωρίζει από το ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω. Και εγώ μαθαίνω το άθλημα των πολιτισμών, όχι τώρα. Τι, γιατί το αν παίξω τέννις, θέλουν ακόμα και το πολύ άλλους δύο. Εσύ την μπάλα θες το λιγότερο 2 πεντάδες και 2 δεκάδες. Έχω δει 70 να παίζουν και να είναι σε εκπληκτική φόρμα. Ναι. Απλά τα λες αυτά γιατί αν τα παιδιά στραφούν στο τέννις και τα άλλα αθλήματα θα χάσεις πελατεία. Ναι. Άντε για κόκκινο όμιλο τη Θεσσαλονίκη είναι στην οδό, εκεί είναι, ναι. ναι. Εκεί είναι.
Εκεί. Να πω κάτι ακόμα. Εκεί και έχω πάθει πλάκα εκτός με όλη από το συνοπισμό. Την υπέροχη παρέα ναι, 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 που έχουν ναι, ναι, τα παιδιά εκεί ναι, και λέω ότι δεν βλέπω του χρόνου μισή θα είναι υπερήλικες ναι, έτοιμους να πεθάνουν, ναι, υπερήλικες γεμάτου ζωή. Ναι. Έχει δει κανένα υπερήλικα γεμάτο ζωή δηλαδή. Γεμάτο ζωή. Τι το τι χαβαλέ γίνεται. Μα κάνει και με 30 παιδί δηλαδή αυτό. Αυτό. Και με σένα μπορεί να κάνει παιδί. Ναι, τόσο φορμαρισμένο. Τόσο φορμαρισμένο είναι. Τόσο φορμαρισμένο. Εκτό από συνόπ, αυτό το άθλημα είναι και μοναχικό. Είναι και αντικοινωνικό. Είναι και αντιτουριστικό. Είναι και αντικοινωνικό σε άθλημα. Μόνο σου πατ πουτ παίζει μόνο. Αφού είναι σνόπ αυτοί οι άνθρωποι. Σνόπ, σνομπάρε. Γιατί με μένα μιλάνε. Τι? Γιατί με μένα μιλάνε. Επειδή νομίζουν ότι είσαι κανένας μεγάλος δημοσιογράφος και να πεις καμιά κουβέντα. Νομίζουν, ε? Ναι. Το παίζει εκεί, παίζει τα πουρα του πολλά παραμύθι. Παίζει και κανένα μάξι άλλο γιατί το δικό σου να πα εκεί να σε πετάξει με τις κλωτσίες. Ούτε την πόρτα θα διαβεί με εκείνο το Σιέι Τσέντρο με τα λάσκα τα φθαρμένα. Άστο να πάει στο διάλογο τώρα. Άστο να πάει στο διάλογο. Πολλοί από αυτού έχουν εταιρείε, ε. Φυσικά έχουν εταιρείε. Μπορεί να πάρουμε καμιά χορηγία. Δεν έχει άλλε τέτοιε ώρε. Άλλο αυτό. Γιατί χάρη θα μας κάνουν, δηλαδή. Ναι, τι χάρη θα μας κάνουν. Ναι, και μη συγχωρείς, χάρη θα μας κάνουν. Θα κερδίσουν, αλλά όταν τους βρίζεις και τους λέω Σνόπ και ότι δεν μπορούν. Τον είπα, το Σνόπ είναι βρισιά. Όταν λες ότι αυτοί δεν είναι. Συγγνώμη. Μια χαρά άνθρωποι. Όχι, δεν είναι μια χαρά άνθρωποι. Έχουν το ύφος, ξέρω εγώ, του αφιψηλού. Και δεν γουστάρω έτσι. Δεν μ' αρέσει εμένα έτσι. Γενικά οι άνθρωποι που είναι Σνόπ δεν τους γουστάρω να πούμε. Καλημέρα, Σούφου Καζαμπάκα. Σούφου Καζαμπάκα. Σύνδεσμο φιλάθλων. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω γιατί δεν. Ναι. Ο κόκκινο θα είναι τρομερό ντρέφερι πάνω από εκεί στην καρεκλίτσα. Με ένα τσίπουρο και με ζέδες να λέει challenge. Ο challenge κόκκινο είναι πινκ πονκ, οπότε έχει χρόνο να παίζουμε παρέα πρωταθλητή σχολικό τουρνά Κυκλάδων. Να παίξουμε, ρε φίλε. Ναι, όταν πα φέρω να ξέρω και εμένα με την κάμερα να έρθω λίγο να κάτσω σε μια γωνιά να βλέπω. Γρηγόρη, ρώτησε το διπλάνο σήμερα χθε γιατί τον έλεγε ο Αλέξανδρο ότι σαν τέρα το σαν τέρα σου χθε είναι και ότι δεν έχει λαιμό. Γιατί είναι σαν τέρα. Το ότι είναι τέρα είναι. Δεν έχω λαιμό. Δεν έχει. Τι έχει ο λαιμό μου. Τι λαιμό να έχει, δεν. Χάλια είσαι ούτω ή άλλω. Ενώ εσύ, ε. Εγώ, να σου πω από σένα πιο καλό. Έχει λαιμό εσύ. Τα γλυκάδια αυτά τα λε λαιμό εσύ. Φρε, αυτά με τα κόψουν το Πάσχα θα κάνουν τετραμελή οικογένεια, θα τρώει για δύο μήνες. Θα πανηγυρίζει. Δεν μιλήσει, περίμενε. Τέσσερις τόνες χοληστερίνη έχει ο λαιμός. Γιατί μάγουλο, θα μάγουλο καρύδι, μάγουλο καρύδι. Θα τα κάνουν μαγειρίτσα ή θα τα κάνουν στη σούβλα. Εν τω μεταξύ έχεις κάτι αυτά, αντιφατικά. Έχεις μεγάλο κεφάλι, μικρά αυτιά. Έχεις μικρά μάτια, μικρή μύτη, μεγάλο στόμα. Έχεις τι σουλούπι είναι αυτό. Κόλο δεν έχεις, άκολος είσαι, βυζιά έχεις. Κοίταξε, στο κάτω. Αφήνα τα πόδια, φαρδί λαιμό. Δηλαδή, τι να. Σου κάτσω εγώ ένα κλωτσίδι τώρα εδώ με τον λόγο. Σε διαλύσω. Κάτω. Τι κάτω, σήκω πάνω. Σήκω σου κάτσω ένα λόγο. Τι παδό. Σήκω πάνω. Τι παδό. Εκάτω τι στο κολομέρι που δεν έχει. Σήκω σου τόσο ένα λόγο. Δες το. Τι είναι αυτό. Πλάκα μου κάνει. Φύγε από εδώ ρε. Πλάκα μου κάνει. Φύγε ρε πόδια. Πάμε να σηκώσουμε βάρη σε πόδια μαζί. Τι βάρη. Εγώ λέω ότι αποκλείται να σηκώσω που είμαι αγύμναστος. Λιγότερο από. Να σηκώσει περισσότερο από 10 κιλά πρόβλημα. Ο παιδικός μας ακούει ο φίλος μας. Ο Μίλτος. Και λέει μη το κάνεις. Ο Μίλτος Θεοδόρου. Ναι, άμα ακούει ο Μίλτος Θεοδόρου θα λέει τώρα στα μάξι. Πάμε στο γυμναστήριο. Ναι. Ούτε κατά, όχι βάρη έτσι. Τι βάρη. Αυτά στα πόδια που βάζει και σηκώνει και τα σμπρώχνει. Ναι. Πάμε να σηκώσουμε. Ναι. Εγώ λέω ότι θα σηκώσω 10 κιλά παραπάνω. Μη είναι γρήγορα, θα φύγει ένα πέντε. Που έχω να κάνω. Μη. Που έχω να κάνω γυμναστήριο. Πάμε να δει. Εντάξει, θα πάμε. Εγώ λέω 100 κιλά θα σηκώσω για πλάκα. Εσύ θα σηκώσει 100 κιλά. Για πλάκα. Ναι. Που λες ότι είμαι εγκύμενος στα πόδια. Ναι, ναι, γρήγορα. Να πεις ότι έχω γυναικομαστία. Ότι ό,τι γυναικομαστία έχεις. Φυσικά. Από τα σάντις που τρως έχεις γυναικομαστία. Μπριζόλες. Κορτιζόνες. Α, κορτιζόνες. Μην μπερδεύεις. Και εμείς φάγαμε κορτιζόνες. Λίγοι φάγαμε εμείς. Εσύ έφαγες 45. Τι 45. Εγώ έφαγα στα 15. Τι έφαγα. Τότε δεν ξέρανε ότι πρέπει να κάνει διατροφή. Μου άλλαξαν όλο τον μεταβολισμό. Πλάκα. Α, έτρωγες κορτιζόνη, δεν έφυγες και μερέντα. Με κορτιζόνη μερέντα. Παιδάκι δεν ήξερες. Καλά, αυτοί μου ζητήναν. Άλλοι έπρεπε να ξέρουν. Αλάτια έντρωγε. Λουκάνικα Φραγκφούρτη. Άλλαξε όλο ο μεταβολισμό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είσαι ένα δύνατο ωραίο αγοράκι. Μήκε τα. Στάμπαρε τον εισπράκτορα, στάμπαρε μέσα. Α το καλό παιδί. Τι κόκκινο είναι. Πιστεύετε ότι ο Πάουκ πρέπει να δώσει το Βαρέλα τα λεφτά που ζητάει. Και αν δεν τα δώσει, πιστεύετε ότι αδικείται από τον Πάουκ ότι την ίδια ώρα ο Χατζερίδη παίρνει παραπάνω και κάθεται. Ή μήπως έπρεπε να κοιτάξει κάτι άλλο στην αγορά. Αδικεύεται. Ερώτηση. Αδικεύεται. Έμαθες ακριβή ποσά για τον Βαρέλα. 1%. Ναι, έτοιμος. Πόσα παίρνει. Πόσα παίρνει. 6,5 παίρνει. Ναι, έτοιμος. Τι ζητάει. Ναι. Ζητάει ένα εκατομμύριο δεν ζητάει. 1,5. Α, βλέπεις. Άρα έχει δίκιο ο Λάμπης που μας ζητεί. Ναι. Ξύπνησαν. Το δίνουν 9,5 και ζητάει 1,5. Ο Χατζερίδης γιατί παίρνει 1,5. Πώς θα γίνει για. Οι λακαμίες πληρώνονται. Φίλε, όταν
κάνεις άνηση μεταχείριση, ναι, οπουδήποτε έχεις, ναι, μια επιχείρηση, ναι, και δίνεις περίπου 5 χιλιάρικα στον ένα και 500 ευρώ στον άλλο, ναι, θα το βρει μπροστά σου αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι, θα έρθει, ναι, η ώρα να το βρει. Όσο καλός και να είναι, θα το βρει μπροστά σου. Έτσι. Θα πεις τι βλάκα. Γιατί ή θα τον πάρουν έναντι πινακίου φακής. Πινακίου φακής. Ή θα έρθει η ώρα και θα σου πει, μου τα δίνεις και εμένα ή όχι. Παίρνω εκατουρί, σου λέει ένα 100. Αυτό το παλτό. Παίρνει ένα καλό. Ναι. Ο Σπανός. Ποιο Σπανός? Είναι γουρσούς λεμπές. Ο πρόεδρος του Ατρομήτου. Μια χαρά είναι. Είναι γουρσούς λεμπές επειδή είναι φίλος και του φίλου σου. Ναι, ναι. Είναι. Ναι. Αλλά. Τι λέει. Τι λέει ο Σπανός? Τι είμαι εγώ, μια ομάδα του Περιστερίου. 800 άτομα. Δεν. Ναι. Καταρχήν, ναι, δεν, ναι, έχει ιδέα από μάρκετινγκ. Πάρ' το γρήγορα, ρε, γιατί. Δεν είναι τρομερός πετρελάς. Από μάρκετινγκ μηδέν. Ναι. Γιατί. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να βάλει κόσμο στο γήπεδο. Εγώ τον έκανα και 20.000 κόσμο. Με αυτήν την ομάδα. Για πλάκα, ρε βλάκα. 6-6 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα και δεν γεμίζει το γήπεδο. Άντε ρε, πες το να κάνει. Άντε να πουλήσει κανένα καβαρέλι πετρέλαιο τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Έχει τέτοια ομαδάρα. Αλλά λέει τα βάνει 150 χιλιάρικα. Όποιος θέλει. Τα βάνει. Ο άλλος τώρα του Άρης ο Χατσερίδη. Οκ. Okay. Και του τάσκασες. Να τώρα από Βαρέλα που ξέρει ότι είναι η κολόνα της άμυνας σου ζητάει πολλά. Παιδιά, λέει, πότε παίρνει σύνταξη ο Γιώργος Ομηνός? Δεν αντέχω άλλο, λέει. Τέτοια η χορύπανση δεν την μπορούμε. Τα δικά μου τα λεφτά αν έχουμε να του πούν τα αυτιά, λέει. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός φίλος. Το για ποιο λόγο και γιατί. Καταπληκτική η φωτογραφία, ρε Κώστα. Αυτή με το τένις. Καταπληκτική. Με το Βέγκο, το Θανάση. Τι είναι αυτό? Αποφασίζουμε, λέει, την απευθείας ανάθεση προμήθεια 4 ομπρελών προς κάλυψη αναγκών του κυρίου Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας Πολίτη στην εταιρεία με την επωνυμία Κουτσοθόδωρος και ΣΥΑΕΕ. Έναντι του χρηματικού ποσού των 360-96 ευρώ. Εγώ τώρα τι θες να πω για αυτό, ρε φίλε. Τάσο μου, γιατί μου το στέλνεις? Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο λεπτή η θέση μου. Δεν το αμφισβητώ. Απλά για ποιο λόγο? Ραπτόπουλε, μην τα βάζεις με τους όμορφους. Ζηλεύεις? Μάλιστα. Αν έχεις μόνο μία, όχι επαναλήψεις, σηκώνεις πάνω από 150 κιλά, Γρηγόρη. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, όχι. Το λέω ότι. Γιατί κάνει τον έξυπνο. Και θα τρέχει. Δεν τον έχω για πλάκα. Πες μου, ρε Εμίλια. Γιατί για τα πόδια, όχι να μας πει για τα πόδια. Τον ενοχλείο δεν έχω κόνο. Τι είμαι, ρε εσύ. Καμιά καλονή που πρέπει να κάνει πασαρέλα και να έχει οπίσθια. Τι μόδα είναι αυτό? Τι μεγάλωσε με την Καρντάσιαν, μεγάλωσε. Ε! Αυτό έχει αντοχή. Αν αυτός έχει αντοχή, εγώ τι έχω, ρε φίλε. Αν αυτό έχει αντοχή, εγώ τι έχω, πες μου. Μόνο που τον αντέχω αυτό να λέει που χρειάζεται μεγαλύτερη αντοχή. Άντε ρε, πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πλέον είναι η ώρα η δική σας, η ώρα των ακροατών, το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.340, ο Τρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη είμαστε, εσείς έχετε την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, τηλεφωνείτε στο 18.133 και αυτοί κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του οχήματος γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για το μισθό τον ετήσιο, καθώς στις και 20 σε 15 λεπτά από τώρα θα ανακοινώσουμε ένα όνομα ακροατή. Έχει 30 λεπτά να τηλεφωνήσουμε με τα 390 και να είναι μέσα στους κερδισμένους οι οποίοι θα πάρουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση. Ενώ μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσχιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη, μόνο στην Εσχιάδης Μπαλοδήμος, Kia, Hyundai και όλα τα καινούργια μοντέλα με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Άκουρε, θέλει να μας μιλήσει για τένις και για υπόλοιπα αθλήματα. Αυτός που άμα τον κάνω τώρα το κεφάλι του όπως είναι, πρέπει να τον κάνω ένα τατουάζ, να τον κάνω μπάλα ποδοσφαίρου το κεφάλι του. Έτσι να είναι, και δεν χρειάζεται, μόνο μαύρα πρέπει να του βάλεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε κόσμο. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Επειδή κοροϊδεύει ο ένας τη σιλιουέτα του άλλου, εγώ θα σας πω μια αλήθεια, σαν ουδέτερος που είμαι. Εντάξει, μπορεί να σε κοροϊδεύεσαι ένα οραπτόπουλος ότι το σώμα σου είναι σαν να κατάπιε λίγα αγριογούρουνου, αλλά για αυτονού το σώμα είναι σαν να κατάπιε κανένα κροκόδουλο έχει μέσα του. Δεν είναι ούτε μποξερικό ούτε για kickboxing. Με αυτά τα κοντά τα χέρια πες το, δεν πάει παίξει ούτε kickboxing ούτε box. Είναι παλαιστικό περισσότερο το σώμα του. Τι να παλέψει ρε, αυτό. Είναι για πάλι, δεν είναι για box που λέει. Όχι. Τώρα στο σύγχρονο box θέλει να έχει μακριά, μεγάλο μήκο στα χέρια. Φίλε. Θέλει να είσαι ψηλός, θέλει να είσαι γρήγορος. Το σώμα του είναι πολύ, πολύ σφιχτό. Δεν είναι για box. Επειδή δεν είναι για kickbox που λέει κάνει. Επειδή δεν είναι για τίποτα. Ούτε η μύτη του είναι για παραπέμπτη σε kickbox. Ποια μύτη είναι τη Μελιτζάνα που έχει φορέσει για μύτη. Δεν, τη μύτη σου να είναι άστο για να παίξει τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ να πω κάτι άλλο. Αυτός φίλε. Το μόνο πράγμα που είναι ικανός να κάνει και το κάνει καλά είναι ο διαβολάκος που έχει μέσα του. Φροντίζει να κάνει τον κόσμο ανωκάτω. Τα υπόλοιπα, σε όλα τα υπόλοιπα δεν μπορεί, δεν κάνει. Εγώ δεν ξέρω αυτά που κάνει, καλά κάνει. Είναι για να κάνει τον κόσμο ανωκάτω. Καλά τα κάνει, αλλά εγώ δεν είπα μια αλήθεια τώρα για την κόντρα που έχετε. Ούτε για αυτού το σώμα. Το σώμα του είναι σαν να κατάπιε κροκόδουλο, μονοκόμματο. Μονοκόμματο. Μονοκόμματο κοντά σε ράκια πες για box, kickbox δεν κάνεις. Ακούς. Είσαι σαν να κατάπιες κροκόδιλο. Ποιος από αυτό? Ο φίλος. Ποιος φίλος μου? Έλα να μιλήσουμε. Εγώ κατάπια κροκόδιλο. Κώστα. Μάλιστα κύριε μου. Δεν μπορείς με αυτό το σώμα να παίξεις ούτε box ούτε kickbox. Τα χέρια σου είναι κοντά. Θέλει να έχεις μακριά χέρια. Μεγάλο μήκος χεριών, ποδιών. Δεν μπορείς με αυτό το σώμα που λες. Μεγάλα χέρια φίλε ξέρεις ποιοι έχουν. Οι νέες γενιές. Αυτός που πήγε στην Κίνα. Ποιος πήγε στην Κίνα? Ο Κώστας, ο Παπαδόπουλος. Ο άλλος είναι κατηγορία φτερού. Τι σχέση έχει το 60, σώμα του, 60, του, 65, είναι, στα 60. Άμα παίξει με αυτό ένα box, θα σου δώσει 10 πουνιές, δεν θα δες ούτε την ένα την άλλη. Αυτό σου λέω, τάχεις. Κοντός είναι. Στην πρώτη εξαπλώση. Βρένα 70 είναι. Άλλος, εσύ δεν είσαι 50 κιλά. Στα κιλά σου θέλει να είσαι ψηλός, θέλει να είσαι μακριά χέρια. Πώς θα μπεις τώρα στο ring με 90 κιλά να παίξεις? Θα σου πω εγώ θα μπω στο ring ρε. Εγώ θέλω να με την κολλήσει κανένα συνάδελφος να τον ξαπλώσω κάτω τώρα. Θα πάω απ' έξω στο ring. Άσε ρε τώρα το παράδειγμα. Το σώμα σου είναι για πάλι, δεν είναι για πάλι. Για πάλι είναι το σώμα σου, ο σωματότυπός σου. Είναι για να παίξεις, να παίξεις ζιουζίτσου, να παίξεις πάλι, να κάνεις τέτοια. Τι πάλι να πεις με τα θηρία και να σε καταπιούν για πρώτα. Κάτι άλλο, μια συμβουλή. Ναι. Μια συμβουλή. Ναι. Μη δέχεσαι χτυπήματα στο κεφάλι. Αυτά εδώ οι μαγκές και αυτά εδώ που κάνουμε για πλάκα, πάν παίζουμε σπάρινγκ, αυτά δεν ξέρεις πώς θα σου βγουν μετά από 10 χρόνια. Θα πας και θα κάνεις πάλι, ας τα χτυπήματα στο κεφάλι. Συγγνώμη. Μα πόσο πιο βλαμμένος θα γίνω με τα χτυπήματα δηλαδή? Δεν είναι θέμα βλαμμένο, είναι ότι μπορεί να σε βγάλει κάτι άλλο μετά από 10 χρόνια. Γιατί με μένα άμα παίξεις και για πλάκα ή με παίξεις με κάποιον άλλον, μπορεί να μου φύγει μια παραπάνω, εσύ να σου φύγει σε μένα μια παραπάνω. Γιατί να μπλέξεις με τζάμπα χτυπήματα στο κεφάλι? Βάζω κάσκα ρε. Ναι. Και θα πω και κάτι τελευταίο και να το πω. Ωραία μιλάει. Τζάμπα ναι. Χτυπήματα στο κεφάλι, παιδιά κανένα. Σας το λέω τώρα. Γενικό, κοίταξε, από μια ηλικία και έπειτα. Και όλοι... είναι σε μια ηλικία τώρα και μικρός να είναι. Ακού, έχουμε ένα πολύ καλό φίλο γιατρό, ο οποίος μας λέει γιατρούς του. Μας λέει κάτι. Μου έχει πει το εξής. Ναι. Ό,τι παθαίνουμε στα νιάτα μας, το βρίσκουμε στα γεράματά μας. Έτσι. Δηλαδή, ακούσε ένα γέρο πονά. Να σε δώσω μια μπουνιά στο κεφάλι και να σε δώσω 50 ευρώ. Ένας έξυπνος και θα πει, όχι δεν τα θέλω ρε φίλε. Εννοείται. Να σε δώσω 50 ευρώ να βάλω ένα χοντρό. Καλά, εμάς μας βαράνε, χωρίς να μας πληρώσουν. Εμάς μας βαράνε, τσάπα φίλε. Από κάτι τελευταίο δεν με κόψετε τώρα. Δεν σε κόβω ρε φίλε. Όχι ρε. Σε αφήσαν παραπάνω από ό,τι πρέπει. Άφησέ με να πω τώρα, αυτά ήταν οι διαφορές σας, σας τις έλυσα. Ακούστε λιγάκι να σας πω κάτι σημαντικό τώρα. Μ' ακούτε? Βέβαια. Λοιπόν, βγαίνουν να ακούω πολλούς αεξίδες και στο ραδιόφωνο σας και σε άλλα και λένε πλέον ο αντίπαλος είναι Ολυμπιακός. Εμείς τώρα με τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε, να μας συγχωρέσει ο ΠΑΟΚ, να μας κάνει αυτά. Αυτά ξέρεις γιατί τα λένε κύριε αυτό που... Να μάθω. Αυτά δεν τα λένε επειδή έχουν τώρα 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό σου λέει του φάμε τη θέση στο Champions. Αλλά. Τα λένε, όχι επειδή συμπαθούν τον ΠΑΟΚ και είναι αγάπη τους ο ΠΑΟΚ και μισούν τον Ολυμπιακό. Αλλά. Πιο πονηρό παδό από τον ΟΑΕΞΗ δεν υπάρχει. Τι γιατί τώρα. Γιατί. Σου λέει, εγώ το πρωτάθλημα που πήρα κατάλαβε. Κατάλαβε ότι έμεσα. Αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης στην Ελλάδα, εγώ πρωτάθλημα δεν θα έπαιρνα. Το κατάλαβε ότι ο λόγος που πήρα το πρωτάθλημα είναι ότι αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης στην Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ, με διοίκηση προδοτική, εγώ πρωτάθλημα δεν θα μπορούσα να κλέψω. Το κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Έφυγες. Ωραία. Είναι βρωμιάριδες. Επόμενος.
Λοιπόν, μας ακούνε στη Γενική Κλινική, μας θέλουν χαιρετίσματα και από τα χειρουργεία. Να είναι καλά τα παιδιά. Είναι ένα καλά και εμείς να είμαστε καλά, μην πάμε και. Γιατί άμα πάμε στα Γενική Κλινική. Πρόσφατα ήμουν εκεί, φίλε. Ναι, δεν ξόδεψες, Γρηγόρη, εκεί. Το θέμα είναι να. Ξόδεψα. Τζάμπα δεν πήγα. Εντάξει. Τζάμπα δεν πήγα. Εντάξει. Παρακάτω. Μάλιστα, ναι. Κωστή, Γρηγόρη, καλησπέρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εσύ είπες ότι δεν έχω λαιμό, ρε. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις άλεμος, είσαι. Άλεμος. Εγώ έχω 20 πόντους λαιμό, γι' αυτό είμαι και εξωγήινος που με λες. Ναι, λοιπόν, άκου λίγο. Mm. Επειδή οι αξίδες οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί δεν μπορούν πλέον να μας φτάσουν, όσα φτάνε που τα κάνει κρεμαστάρια, ασχολούνται με τα μπάσκετ τους. Παίρνουν στα αθηναϊκά ράδια και μιλάνε για μπάσκετ. Έλα! Ευρωλίγκα. Mm. Εδώ πάνω δεν μας έχουν, δεν μας υπολογίζουν, όταν αυτόν και δεύτερο. Γιατί λαχανιάζεις? Γιατί περπατάω τώρα μέσα στο σπίτι και έχω σύρμα του και είμαι σε γρήγορη. Ναι. Λοιπόν, θα πάω και γυμναστήριο τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ, Κωστή. Εκπομπή θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις. Αύριο. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, δεν είναι. Πάρ' το κάποιος να μάθεις ποιες είναι οι μέρες. Ρύθμισε το. Κλείσε επόμενη γραμμή. Γιατί λαχάνιασαι αυτός. Δεν μ' αρέσει αυτό το λαχάνιασμα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Εμένα ο καρδιοχειρούργος, ο οποίος χείρισε τον πατέρα μου στον Άγιο Λουκά, έπαιζε τένις. Φίλε, επεμβατικός καρδιολόγος, έχει λεφτά ο άνθρωπος και καλά κάνει και παίζει τένις. Τι θες να πάει στο καφενείο να παίζει καρτιά με το βρωμιάρι εκεί πέρα, το τουμπιώτη να πούμε και το. Και γυμναστής μας, άμα θυμάστε. Θα κάνει παρέα με άλλους τύπους, ρε φίλε, ο καρδιοχειρούργος που είναι επεμβατικός. Τον θυμάστε τον Χαριλάου, τον Μπούρα που ήταν εκπαιδευτής στο Γερακίν Αντίτ και είπε που ήταν παιδαρά στα Τορμενίνγκε που ήταν στο Χαριλάου. Δεν ήμασταν μικροί που έπαιζε τένις, ταινίστας τότε. Το γυάλισες από τότε. Το γυάλισες τον ταινίστα. Ναι. Ναι, ναι. Θέλω να πω και κάτι, για το συλλαλητήριο αν επιτρέπετε. Ναι. Εγώ άκουσα τη γνώμη του Μπυρσίμ, ο οποίος Μπυρσίμ τώρα είναι 80 χρόνων και ο οποίος είναι ο πρώτος. Δεν πέθανε ακόμα ο Μπυρσίμ. Κάτσε ρε, ζει ο Μπυρσίμ. Πόσο κόσμο ζει και πόσο κόσμο κάνει και πόσο κόσμο. Και θέλω να πω κάτι, άμα δεχτούμε ότι έχει 200.000 κόσμο που λέει, το εξής, η Αθήνα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είσαι, αμερόληπτος να συμπιστεί. Είναι η Β' Αθήνας, είναι η Χαφούσα της Αθήνας, είναι η Μισή Βουλή και παραπάνω. Δεν στήριξε το συλλαλητήριο. Γιατί το συλλαλητήριο, αν ήθελε να το στηρίξει η Αθήνα, ο λαός που τα στελέχη, θα είχε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κόσμο. Η Αθήνα, αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να χάνει εδώ πέρα, κρατάει δυνάμεις το κράτος των Αθηνών. Η Μισή Βουλή βγαίνει στη Β' Αθήνας και το υπόλοιπο Αττικής και Α' Αθήνας βγάζουν τα 2 τρίτα της Ελληνικής Βουλής. Όλη η νομή της Μακεδονίας εκτός της Θεσσαλονίκης είναι ένα περιστέρι. Η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Αυτό σημαίνει, αν ήθελε να έχει κόσμο στην Αθήνα, θα είχε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια κόσμο, αν ήθελε η Αθήνα. Φίλε, Αθήνα, πού είναι όλα τα κέντρα αποφάσεων και όλα τα υπουργεία? Ναι, και κόσμος. Ο κόσμος, ο ανώνυμος, δεν ψηφίζει. Και όλα τα λεφτά που είναι, φίλε. Άρα σημαίνει ότι έχει πολύ φτωχό κόσμο που παίρνουν αυτά εκεί. Ρε, το πολύ χρήμα που κυκλοφορεί. Ναι, και πολύ φτωχολογία. Η Β' Αθήνα δεν είναι πλούσια, έχει δεκάδες. Δεν μπορεί να έχει 6 εκατομμύρια πλουσίους, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι κρατάει δυνάμεις στην Αθήνα και πρέπει να το υπολογίζει αυτό ένας που βλέπει σύγχρονα τα πράγματα. Καταλήγουμε ότι κρατάει δυνάμεις ακόμα στην Αθήνα, να ξέρεις. Πάντως, εδώ έχω πολλά μηνύματα και είναι και ευαίσθητα και είναι. Αυτό μονάδες διαφορά. Αυτό που κάνουν πάντως οι αγρότες στο Κιλκής που πάνε να κλείσουν τα σύνορα είναι πιο πρακτικό από το συλλαλητήριο. Συμφωνώ. Κώστα, όλοι αυτοί να είσαι πρακτικός. Όλοι αυτοί μαζί που φαίνονται, που φωνάζουν, που κάνουν, ένας Δήμος της Αθήνας είναι. Μιλάμε κοινικά, μιλάμε πόσος κόσμος βγαίνει στην Αθήνα. Φίλε, αν ομιγέννητο υπήρχε ποτέ θέμα απόσχησης, ποιος θα ήταν ζημιωμένος, η Μακεδονία? Δεν θα γίνουν αυτά, ρε. Αυτά είναι, νομίζω, για το καφενείο και για το Τσίπουρο. Δεν καφενείο. Είναι για το πραγματικότητα. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι κράτος. Δεν μου λες, φίλε. Κάτσε να ακούσουμε. Φανταζόσουν ποτέ ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη? Για ποιο πράγμα? Αυτά που ζούμε και βιώνουμε σήμερα. Εγώ το περίμενα. Όλα τα θέματα αυτά και τα αλβανικά και τα έτσι εκτός την Τουρκία θα κλείσουν όλα. Είναι τα λέμε, φίλε. Όλα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας από τον Ντάλλας. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και ότι με προστατεύεις, φίλε. Μπιμπισίδη, θα τα πούμε κατ' ιδία, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, ναι. Ναι. Θωμάς Ντάλλας, να είσαι καλά, Θωμά. Λέγε, φίλε, ναι. Καλά, πες αυτό τον αλήτη, το φαρακοκόρακα δίπλα, ρε, σε κόκκινη. Ραφαέλα Καρά,
6-8, 6-8, 3-5-7. Αφού λέει μία με τρεις θέσεις. Τρία με έξι. Κλαίω, κλαίω, χτυπιέμαι τα μάτια από δίπλα, λέει αυτό το κεφαλικό επάνω. Ήταν στο Παλέντε Σπόρ, τα τραγούδι Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Αφαέρα καλά, ρε τον αλήτη, δηλαδή, πού τα κατεβάζει το μυαλό. Ξέρεις τι ωραία γκόμενα ήταν στο 78 η Ραφαέλα, καλά. Γυναικάρα. Τώρα έτοιμη να πεθάνει. Ναι. Και η Τσιζολή ήταν πολύ ωραία, αλλά. Έτσι. Και εσύ είσαι πολύ ωραίος και έχεις γίνει δύο φορές σαν κεμένα. Θα σε πω κάτι προβοκατόρικο να τον κολλήσεις. Ναι, ναι, πες του το. Θέλεις, θα σου πω. Ναι, ναι. Manchester City, Liverpool. Το match το βλέπει ο φίλος σου από δίπλα σε ένα καφέ, να μην κάνω διαφήμιση. Ο Σοφούλη. Εγώ. Μαζί το βλέπαμε. Μαζί είμαστε. Όχι, ναι. Πριν έρθεις εσύ. Μπαίνουμε μέσα, Ζήγκα το μαγαζί. Πάει κάθεται εκεί στο κονκλάβιο. Σε αυτή τη γερουσία, ξέρεις, τον Γεωργή. Τον Νικηφόρο, 185 χρονών ο καθένας. Τους κολλάει εκεί μπουρου. Τους κολλάω. Κάποια στιγμή, δεν τους κολλούσες, δε. Με Ηρακλής και Ηρακλής και Ηρακλής, δεν τους κολλούσες. Ρε φίλε, άστα να πει, άστα να πει. Ο Γεωργής ο Μπουσβάρος είναι φίλος 40 χρόνια τώρα. Εγώ δεν είπα ότι είναι φίλος σου, δεν είπα ότι είναι. Δεν ακολαντριζόμαστε. Δεν είπα ότι είναι φίλος σου. Κάποια στιγμή έχουν γυρίσει αυτοί 4-5 τα παπούτια ανάποδα και βλέπουν μπάσκετ. Μπάσκετ ή Ευρωλίγκα ή εκείνη την ημέρα. Και φωνάζανε, ούτε μεταξύ ήταν και ένας άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός, τα βίλεο το όνομα, τα γυρνάει με λέει ο Γιώργης, όπου πολύ φασαρία κάνετε εδώ μέσα. Το λέω ρε Γιώργη, την μπάλα βλέπουν τα παιδιά του εδώ πέρα, έχει ντέρμπι. Και εμείς μπάσκετ θέλουμε να δούμε ρε αγόρι μου, να δες τι ωραία καθόλου εδώ πέρα. Αποκλείεται να σας απάντησε αυτό ο Γιώργης. Ο Γιώργης φίλε λέει, αμάν με αυτή τη φουτμπαλέρα, μας έχετε πρίξει. Ναι. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικές οι ατάκες του. Παθολόγος, βελονιστής, Μπανιώτης, μας στέλνει τα χαιρετίσματά του και λέει: να είναι καλά. Το τένις είναι, έχει όντως χαρακτηριστικά σνόμπ. Το δε γκολφ είναι και μισογύνικο. Αφού στα αρχικά του χρόνια εμφάνισης απαγορευόταν οι γυναίκες στα κλαμπ που πεζόταν, εξού και τα αρχικά του γκολφ. Gentlemen, only ladies forbidden. Πω, έτσι λέει το γκολφ. Μπράβο. Μπράβο ρε Φανιώτη. Μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Ούτε πήγε ποτέ το μυαλό να το ψάξω αυτό. Τι μυαλό να έχεις εσύ ρε. Όχι. Δεν το σκέφτηκε, δηλαδή, αν δεν μου το έλεγε, δεν πήγε, δεν το έψαξα ποτέ. Άρα είναι το πιο ρατσιστικό άθλημα που υπάρχει το γκολφ. Χαιρετίσματα λοιπόν στο δωμάτιο Στόντον που είναι κολλητός στο Ασλαμά. Ναι. Και λέει τι. Τι, μου είπε κάτι να μην λέω γιατί μπορεί να με ορμήξει κανένας. Είπε. Α, καλά. Ναι, εντάξει, με για καλό. Okay. Έλα, Βίλε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, Βίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Βίλε, ναι. Δεν ασχολούμαστε καταρχήν με άθλημα. Το οποίο. Μικρή παρένθεση για το τένις είναι αυτό. Το οποίο υπάρχει άνθρωπος που κρατάει ομπρέλα σε αθλητή. Όλοι μας μαθάρει. Βέβαια. Είναι ρε φίλε. Είναι δυνατόν ρε εσύ να κρατάει ομπρέλα για κάνει σκιά ένας άνθρωπος σε αυτό που παίζει στο αθλητή που κάνει. Καλά σε λέει. Τι φλόρικα πράγματα είναι αυτά. Είναι το πετάει την πετσέτα. Τι σνόπ πράγματα, τι νόπ πλουτίστηκα, τι. Ρε πετάει την πετσέτα στον άλλον που στέκεται σαν άγαλμα δίπλα του. Τι να ασχοληθούμε με αυτό το άθλημα τώρα. Δεν μπορείς να βρεις, δεν μπορείς να πλακωθείς, δεν μπορείς να καρνιβαλίσεις. Κάντε ησυχία, μην μιλάει κανένας. Όταν έπαιζε η Κουρνίκοβα δεν έβλεπες όμως, δεν έβλεπες τένις, Έβλεπες. Γιατί έβλεπες. Εδώ είσαι σωστός. Γιατί έβλεπες φίλε όταν έπαιζε. Όχι για το άθλημα. Γιατί έβλεπες. Όχι για το άθλημα. Όχι για το άθλημα, ναι. Έλεγες, να τις κάνουν καμιά δυνατή διαγώνια παλιά να κάνεις παγκάτολες. Έτοιμος είσαι. Έβλεπα. Και το μυαλό σου έκανε φαντασιώσεις. Είναι οκ. Το να κάνει το μυαλό ενός άντρα φαντασιώσεις, γενικά κάνει καλό. Εντάξει, να μην είναι σάπιος σαν το δικό σου και απαγορεύεται να σκεφτείς. Φαλακρέ, εγώ για άλλο ήθελα να μιλήσω. Μάλιστα. Για τον Καρυπίδη, για πες μου, να πω εγώ κάτι και σε το διαψεύσεις. 5,5 ώρα για ραντεβού με το ρεπόρτερ. Άλλο θα πω, άλλο. Επειδή λες δεν παίζει μία και τον. Εγώ λέω ότι είναι πληρωμένοι όλοι. Δεν λέω αυτό. Της ομάδας για το Δεκέμβριο. Άκου. Όλοι, άπαντες. Άκου τι λέω. Και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι πληρωμένοι. Όλοι, άπαντες. Όχι. Δεν έχει ρευστό για μεταγραφές. Καλά κάνει και δεν κάνει μεταγραφές. Αφού σώθηκε, καλά κάνει. Εγώ είμαι υπέρ του Καρυπίδη. Τι σώθηκε, ρε Σικώστα. Άντε, ρε Σικώστα. Πάρε φάει κανένα ψάρι του Κασιαμπή και κάνει καμιά βάλη. Είναι σε θέση Ευρώπης, ρε Κώστα. Πώς σώθηκε. Είναι ο Άρης σε θέση Ευρώπης, δεν κάνει μεταγραφές και το λιμόν δίπλα μου τον γλύφει. Θα βγει η βούλα η πλατιπόδα και θα ορίεται. Θα σκίσει το καλτσό. Πολύ καλά κάνει ο Καρυπίδης και δεν κάνει μεταγραφές. Να χρεωθεί ο Άρης και να παρακαλάει μετά το Μητσοτάκι. Όχι, και το. Καλά κάνει! 7ος, 8ος, 9ος, μια χαρά είναι ο Άρης. Τι θέλει παραπάνω. Τι θέλει άλλο, μωρέ.
Βγαίνουν τώρα οι Σουπεροαριανοί τη δεκαετία του 80. Ένα λεπτό. Αυτή η δεκαετία, όποιος είναι Αριανός πάνω από 40-45 χρονών, να το βουλώσει. Αν κάτι θέλουν να πούν οι νέοι Αριανοί. Σε ηλικία. Αυτοί έχουν δικαίωμα να κάνουν κριτική. Οι άλλοι τον Μπούλο, οι πενιντάριδες, μια χαρά είναι ένα τόσο άρεσε κάτω τα χέρια του Καρυπίδη. Δεν είναι ένα τόσο ρε μεγάλο, αυτό εξηγώ. Πέμπτος είναι. Και όγδος να βγει και πέμπτος και έβδομος. Κάτω τα χέρια του Καρυπίδη. Εννοείται. Και να σου πω κάτι άλλο. Το μόνο λάθος που έκανε ήταν για μένα ο προπονητής. Μωρή, αυτό ήταν το καλό που έκανε. Με αυτό το βρωμόγερο που είχε ένα δύο τα χεράκια. Γι' αυτό το. Γι' αυτό το. Α, που τον πήρε, ναι. Αυτό είναι το λάθος του λέω, που πήρε τον Ερέρα. Εντάξει. Τα λέμε, φιλιά. Η νικήτρια της κλήρωσης 15 και 20 είναι η κυρία Λαργατζή Δήμητρα. Η οποία κόκκινη τι πρέπει να κάνει αυτή η κυρία Δήμητρα. Η Δήμητρα έχει 30 λεπτά από τώρα να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Να βγει, να πει μια καλησπέρα στον αέρα, το ονοματεπώνυμο της και να μπει στον διαγωνισμό, να μπει. Στους υπερτυχερούς για τη μεγάλη κλήρωση της 25ης Φεβρουαρίου. Λαργατζή Δήμητρα είναι η νικήτρια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λέγε. Πάμε. Πάμε. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τον. ΑΕΚΤΖΙΣ. Τι έγινε. Σηκώνω το γάντι για το φίλο του ΠΑΟΚΤΖΙ πριν 2-3 τηλέφωνα. Που είπε ότι λόγω Σαββίδη πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είπε. Έτσι είπε. Λοιπόν. Για τον λόγο Σαββίδη τον πήραμε. Εάν έκανε τη ξερή ο Σαββίδης, εγώ τι φταίω σαν άγγιζης. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ας πιούνε καμιά σόδα να χωνέψουν τα πολλά τα πρωταθλήματα που έχουν. Λοιπόν, δεν γίνεται να βγάζουν γλώσσα και να λένε, εντάξει, εμείς είμαστε εχθρός του Ολυμπιακού και έχουμε να πούμε τον Ολυμπιακό και τον Βάζελο πάντα στην κάνει. Ο ΠΑΟΚ δεν μας νοιάζει. Μακάρι δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Λίγο να ξεκαβαλήσουν το καλάμι, γιατί δεν πάνε καλά τα φιλαράκια. Αυτό. Επόμενος. Το κυρικό Σκούλικο, ο φίλος μου ο Βασίλης, μας επιβεβαιώνει και φυσικά είναι αλήθεια αυτό. Η δυσκολία του τένις είναι σε υψηλό επίπεδο άθλημα υπεραθλητών, τόσο σε εγκεφαλικό όσο σε και επίπεδο σωματικών απαιτήσεων, βέβαια. Εννοεί. Μα εμείς δεν λέμε ότι το τένις είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι ένα ατομικό, πώς το λένε, αντικοινωνικό άθλημα. Όχι. Και είναι για μια μερίδα προχόντων. Είναι. Για να φτάσεις ψηλά πρέπει να έχεις πολλά. Τέλειος. Απλά. Κόκκινε με ατάκι του στήλη, δεν μπορεί να πεις όχι σε χορηγία, δεν χαλάς τίποτα. Μόνο καλό τους κάνεις. Κολοτούμπες ψεύτο Επανοστόπολης. Και μου τη λέει μετά Κοκκινάκο και υποκορυφαίο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ποιος σου είπε ότι είμαι υποχρεωμένο να διαβάσω το μήνυμά σου. Ποιος σου είπε ότι είμαι υποχρεωμένο. Στέλνει το μήνυμά σου. Και βρίζεις, εγώ πρέπει να το διαβάσω. Ή βρίζεις το σταθμό. Για ποιο λόγο εγώ να σου κάνω το χατήρι, επειδή έδωσε 50 λεπτά. Έλα, θα επιστρέψουμε. Κόκκινο ο Φερόνο στο θολωμένο μυαλό. Ποια Αθήνα ρε θα αποκοπεί από και κουραφέξαμε. Η Αθήνα είναι το 60% του πληθυσμού. Ρε φίλε, εγώ σου είπα θα αποκοπεί. Λέω έστω ότι γίνεται όλο αυτό και έχει κάποιο τη λόξα στο κεφάλι. Πώ θέλουν πόσοι να αποσχιστούν από χώρε και γίνεται κάτι. Τι θα κάνουν, για παίζουν Κώστα. Θα σου πω τι θα κάνουν. Ωραία ερώτηση. Είναι παράλογο. Αν πει τώρα αυτό που κατέβηκε στο συλλαλητήριο, τον Τερεπέγουλο και του φίλου μα, τον Ραχτσόπουλο και του υπόλοιπου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, να φυσάει τη μύτη Βίσονας μέσα στο στούντιο, να πούμε. 10% φορολογία και απαλλάσσεστε από τα χρέη της Ελλάδος, γιατί θα λέγεστε Μακεδονία, ναι. Τι θα κάνουνε. Και θα είναι, τι θα κάνουνε. Κολοτούμπες. Κολοτούμπες θα κάνουνε, ρε. Κολοτούμπες θα κάνουνε. Πες τον τραχανά τον Παοξή. Άρα καλά του λέω του φίλου. Ναι. Και δεν είναι θολωμένο το μυαλό μου. Μη φτύνεις ρε Γρηγόρη, μια φουρφούρα. Δεν έφτυσα ρε βλάκα, άιντε. Θα μας πιάσει κι άλλο αυτό. Πες τον τραχανά τον Παοξή, πως αν δεν έμπαινε ο Τίγρης στην ΑΕΚ δεν θα υπήρχε καμία εξυγίανση. Και αν τον κλεντούσε ο Αλαφούζος ακόμα. Να σέβεστε γιατί με τη συμμαχία πήρατε δύο κυπέλα και φέτος πρωτάθλημα. Γατάκια. Ναι. Λεωνιά 16. Εντάξει. Γατάκια. Ορίστε. Καλησπέρα. Βρε καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ μιλάς. Ωραία. Μιλάς, ναι. Αξίζει από Ρεόκαστρο. Καλώς τον. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι άμα δεν ήταν ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ θα ήταν στο σημείο που είναι τώρα. Και εσύ, ρε φίλε, αν δεν είχες πουλή, θα σου ήταν γυναίκα. Καλά, ναι, αλλά μπορεί να ήταν και γάμα εθνική. Ρε φίλε, ο Σαββίδης είναι στο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Όταν υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση, γιατί συζητάμε υποθετικά. Όχι, ο Μελισσανίδης είναι στην ΑΕΚ. Ο Αλαφούζος είναι στον Παναθηναϊκό. Ο Βαρδινογιάννης είναι στον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη. Ο Αλαφούζος.
ο Παπαδόπουλος από τη Βοστόνη είναι στον Ηρακλή. Δεν αλλάζουν αυτά. Ο Καρυπίδης στον. Γιατί να μιλάω υποθετικά. Να μιλήσω για κάτι που έγινε. Τι θα μπορούσε να αλλάξει, ναι. Να μιλήσω τώρα για αυτό γιατί. Ήταν τυχεροί και τους έκατσε το Τζόκερ. Μπράβο τους. Ναι. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κωστή. Ναι. Τι πιστεύει για την ΑΕΚ. Κοίταξε. Η ΑΕΚ πρέπει να παίξει αυτό το σφιχτό 5-3-2, το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση, που παίζει με χαφ ένα αργό τον Άλεφ, πολύ, και δύο δεκάρια στα χαφ που δεν είναι ιδιαίτερα γρήγοροι και δεν είναι μαρκαδόροι. Η ΑΕΚ θα ξεφτυλίσει το φαλακρό που περίμενε να πάει χάλια και θα κάνει καλύτερο ρεκόρ από ό,τι πρώτη. Στάσου ρε κόκκινε. Φίλε, αυτό το 5-3-2 με χαφ τον Άλεφ, τον αργό και δύο δεκάρια για χαφ που είναι αργή και στο μαρκάρισμα καλή, όχι καλή στο μαρκάρισμα, δηλαδή Μάντολο Μπακασέτα, αν το παίξεις με μεγάλη ομάδα, ΠΑΟΚ δηλαδή, ακόμα και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θα ξεφτυλιστείς. Το 5-3-2 είναι καλό στους δύο μπροστά, είναι πολύ καλό στους πέντε πίσω. Και με υποδεέστερους αντιπάλους. Σταμάτα ρε κόκκινε, μην σκάσε και προχώρα. Δεν είναι τα χαφ αυτά, Άλεφ, Μάνταλος Μπακασέτας, ικανά να πάρουν το κέντρο. Ανασταλτικά δηλαδή. Και θα έχεις μεγάλα προβλήματα πίσω με αυτούς. Θα είναι κομμένη ομάδα στα δύο. Η ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ με αυτούς, οι οποίοι είναι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, δεν θα είναι καλή. Θα έχεις προβλήματα. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν αντίπαλος προπονητής, θα χτυπούσα εκεί. Θα χτυπούσα στα χάφ εκεί πέρα στους αργούς και θα έβγαινα από εκεί. Από εκεί θα έβγαινα. Ας πούμε, ποιος παίχτης θα ήταν καλός για την ΑΕΚ από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Κοίταξε. Σίγουρα είναι απόλυτα ο Σιμόες. Οπωσδήποτε εκεί πέρα ο Άλεφ είναι μικρών δυνατοτήτων παίχτης. Ο Γαλανόπουλος δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Τι έγινε με τον Γαλανόπουλο. Τραυματισμένος είναι τώρα, ναι. Είναι. Τραυματισμένος. Ναι, κατά συνθήκη παίζει με Μάνταλο και Μπακασέτα. Ναι. Εκεί πρέπει να δει ο Άλεφ με τον Γαλανόπουλο και να παίξει ο Μάνταλος και να μην έξω ο Μπακασέτας ή να μην έξω ο Μπακασέτας και να μείνει ο Μάνταλος. Ένας από τους δύο. Το κατάλαβες. Ναι. Ή αν θες να το πας πιο αμυντικά, βάζεις τρία χαφ και βάζεις πάλι έναν Μάνταλο ή Μπακασέτα πίσω από το φορ. Το πας δηλαδή πιο σφιχτά το έργο. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. Πολύ. Κόκκινε βόλεϊ έπαιζες. Έπαιζα. Τένις έπαιζες, δεν έπαιζα. Όχι, έβλεπε. Τένις βλέπω τα τελευταία χρόνια. Τερματοφύλακας έπαιζε στην ομάδα που είπε ο... Πόλο έπαιζα. Πόλο, τι έπαιζες, Πόλο. Πού τι θέση. Δεν το ξέρεις. Με τι θέση έπαιζες. Μάρκαρο το φουνταριστό. Τι μάρκαρες. Το φουνταριστό. Φουντα έκανες. Φουνταριστό. Ναι. Το αυτό σου έπαιζε, λέει, και νόμιζε ότι καρτούσε ρακέτα. Εσύ θα το έχεις δει, φαίνεται, για να ξέρω ότι είναι σαν ρακέτα. Είναι και μεγάλο. Παραγιώτη 30 φυλάκι. Γιατί του λες το επίθετο τώρα. Γιατί αυτό σε μένα, ονομαστικά δεν με μιλάει. Ονομαστικά το απαντάω. Ναι, ονομαστικά μου μιλάει, ονομαστικά το απαντάω. Ναι, ήταν αθλητής, για να είμαι ευγενής. Τέλειος. Αμφιβάλλεις ότι ήμουν αθλητής. Όχι, αμφιβάλλω ότι είσαι ευγενής. Πάμε παρακάτω. Πότε δεν είπα ότι είμαι ευγενής. Τι είσαι? Ποτέ δεν είπα ότι είμαι ευγενής. Απέτυχε ο Παΐσιος να σε κάνει άλλο. Είμαι ένας κοινός θνητός. Κοινός θνητός. Mm. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, βίλε. Λαργατζή Δήμητρα παίρνει τηλέφωνο μέχρι τις παρά 10. Είπες το όνομα, εσύ είχαμε πάρει. Παρακάτω, ναι. Σιγά μην ακούει η γυναίκα εκπομπή, ρε, δικιά σου, ρε, κροκόδιλε. Εμένα, ναι, εσένα όχι. Λέγε, φίλε. Ορίστε. Μάλιστα. Το τεράστιο ώρα και τον συμπαθέστατο κόκκινο. Ναι. Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, έκδης. Καλώς τον. Πολύ φαίνεται η τελευταία έκδης. Μπράβο. Ναι. Πολύ. Δύο παρατηρήσεις. Να κάνετε όσες θέλετε. Καταρχήν στον αξιεράβητο ράπ έχω να πω το εξής. Στη Μαρμίτα. Σε παίρνει τηλέφωνο ένας Νίκος από τη ΡΟΒ, ο οποίος λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Μετά σε παίρνει ένας που σε βρίζει και του λες ότι είναι, ότι μιλάει αδερφίστικα. Ναι. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Και μετά σε παίρνει και ένας Παναθηναϊκός από Αθήνα που είναι πάλι το ίδιο πρόσωπο. Ναι. Αυτοί οι τρεις έχουν ακριβώς την ίδια φωνή. Ναι. Σε παίρνουν κάθε φορά σε κάθε Μαρμίτα. Το έχω παρατηρήσει εδώ και τουλάχιστον 1-1,5 μήνα. Ναι. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω. Η Μαρμίτα της Κυριακής που θα έρθει θα έχει μέσα βάζελο από καβάλα. Μην βγεις ρε κόκκινα, μας τρελάνεις θα μου. Και θα έχει επίσης και Καστοριανό από την ΑΕΚ. Θα έχουμε δηλαδή Παναθηναϊκό. Ναι. Ψάχνω Ολυμπιακό να βρω, αλλά μόνο ο Μαλάτος ήταν παλικάρι. Εντάξει, να γιάνει ο κύριος Μαλάτος και να επιστρέψει. Τρομερή προσωπικότητα ο Καστοριανός και τον θέλουμε στο πάνελ όσο μπορεί. Καλό παιδί, καλό παιδί. Τώρα τι άλλο θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω σύντομα γιατί πρέπει να πάμε στη διάλειμμα. Πες το όμως. Πολύ σύντομα για τον κύριο Κόκκινο. Η συμφωνία, σαν συμφωνία, αυτό που το οποίο πρέπει να καταλάβουν οι περισσότεροι, είναι ότι γίνεται ειρηνικά. Δεν γίνεται μετά από κατάκτηση, μετά από πόλεμο.
σαν συμφωνία καταλαβαίνω όλη την, όλες τις αντιρρήσεις, όλες τις διαφωνίες, αλλά σε ένα ειρηνικό περιβάλλον και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης είναι μια συμφωνία με αμοιβές υποχωρήσεις. Και αυτοί αλλάζουν ένα σύνταγμα και αυτοί αλλάζουν μια καθιερωμένη αντίρρηση. Αλλά άκου, μισό λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι κάτι γίνεται. Επειδή γίνεται ειρηνικά, τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση? Μισό λεπτό. Και η λύση αυτή γιατί να είναι σε βάρος μου? Και τι είναι σε βάρος? Διάβασα την προσεκτικά. Μιλάς μακεδονίτικα εσύ? Ελληνικά μιλάω. Ωραία. Ναι. Η Μακεδονία τι είναι? Η συμφωνία αυτή δεν ξεκαθαρίζει? Η Μακεδονία είναι ελληνική. Το Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι ελληνικό. Ξεκαθαρίζει. Όχι. Και αλλάζουν και τα βιβλία. Έχει πολλά πράγματα, φίλε. Έχει δεν πολλά. Είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ποιο δεν είναι έτσι? Ποιο δεν είναι έτσι, για πες μου. Ποιο δεν είναι έτσι, δηλαδή? Το γεγονός ότι πιστεύεις ότι. Δεν είναι ότι πιστεύω εγώ, τι ισχύει. Ναι. Η ιστορία είναι μία και δεδομένη. Και αυτή τη στιγμή πάει να παραχαραθεί. Θα γραφτούν καινούργια βιβλία. Τα καινούργια βιβλία θα παραχαράζουν όλοι, θα αλλάζουν όλες αυτές τις ανιστόρητες πράξεις τις οποίες είχαν όχι, τα βιβλία. Έχει ήδη παραχαραχθεί και είναι σε βάρος μας. Μελέτησε την λίγο. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές και πάλι το 2310 και τα 390. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Εκεί μπορείτε να βρείτε μόνο Σκόντα στη Θεσσαλονίκη, μόνο εκεί. Και φυσικά Hyundai και Kia, όλα τα νέα μοντέλα να τα αποκτήσετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Δεν μου λες, Γρηγόρη, τα μεταχειρισμένα είναι και από άλλες μάρκες δηλαδή. Έχει. Ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Έχει. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Λοιπόν, τα 390 είναι γεμάτα.
Περισσότερα για την Εσκιάδη του Παλαδήμου στο 2315-96-596. Διαβάζω δύο μηνύματα και πάμε. Ρώτα το μικρό εάν η αλλαγή συντάγματος ήρθε μεταφρασμένο στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί στην εμφάνιση της κυβερνήσεως δεν αναρτήθηκε ο ΕΟ. Δεν καταλάβαμε τι είπες. Γιατί λέει δεν ήρθε μεταφρασμένο στην εφημερίδα κυβερνήσεων της κυβέρνησης. Δεν αναρτήθηκε. Εμάς ρωτάς. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Ζαφύρης Αλεπάκης λέει προς ενημέρωση και είναι μάλλον εσύ πρέπει να διαβάσει συμφωνία και να σταματήσει να λαϊκίζεται. Τι είπε λέει. Μάλλον εσύ λέει πρέπει να διαβάσει συμφωνία και να σταματήσει να λαϊκίζεται. Πες μου πού σφάλω. Πού είμαι λάθος, πες μου και είμαι πρόθυμος να σ' ακούσω. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Θέλω να πω πρώτον, δεν θα πρέπει να λέγεται συμφωνία των Πρεσπών, γιατί όταν έχουν μια συμφωνία κερδίζουν και δύο μεριές, εμείς δεν κερδίσαμε τίποτα. Και ας βγαίνει ο κάθε πασοξής ας πούμε και να λέει ότι κερδίσαμε τώρα που πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος σε προηγούμενες εκπομπές και συνεχίζει και το λέει ότι ο ΠΑΟΚ μοιάζει με τον Ολυμπιακό ή άρχισε να μοιάζει. Αν δεν μοιάξει, ναι. Δεν θα φτιάξει. Συμφωνώ, απλά επειδή δεν έχουμε μοιάξει, μην λέμε ότι μοιάζουμε, γιατί δεν πρόκειται. Φίλε, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο να μας έχουν οι Ευρωπαίοι, έτσι και έπαιρνε την ΕΠΟ ΠΑΟΚ με τον, και δεν είχαμε έλεγχο, θα ήταν ωραίο το έργο, θα ήταν καλύτερο το έργο. Πιο πολλή δουλειά θα είχαμε εδώ. Θα είχε καλές, πιο καλές διαιτησίες θα είχε ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνοι, απλά δεν πρόκειται εμείς ποτέ, σαν διοίκηση πλέον, ούτε να τραμπουκίσουμε κανένα διαιτητή όπως κάνουν οι από κάτω, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε εκβιαστές θα γίνουμε. Έχουμε γίνει, υπάρχει μια τάση να γίνουμε και εμείς οι φίλαθλοι όσο γίνεται, παρόλο που είμαστε καρνίβαλοι, να γίνουμε λίγο λουμπίνες. Υπάρχει αυτή η τάση και καλά κάνει ο πρόεδρος. Μεταφορικά το λέμε το λουμπίνες. Γιατί ναι, ναι, μεταφορικά, φίλε, απλά συγνώμη, μέχρι ένα σημείο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μέχρι ένα σημείο όμως. Να ναι. Ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο τι είναι, πρέπει ντε και καλά να γίνεται σασυρμάς και να πέφτουν. Ναι, ρε κόκκινε, ο λαός του ΠΑΟΚ μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο να πούμε. Και τώρα πάει να εξελίξει. Τα πράγματα αλλάζουν. Ναι, εντάξει, αυτό λέει ο άνθρωπος. Μα δεν πρόκειται να αλλάξουν εδώ. Είμαστε Αφρική, αφρικανική χώρα. Οπότε εντάξει, μην το παίξουμε πολύ fair play και τα λοιπά. Δεν σου είπα όχι, απλά λέω μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Είμαστε λίγο Αφρική. Δεν γίνουμε τραμπουκιστές. Καμία σχέση, αλλά μην το πάμε στο άλλο άκρο. Εντάξει. Δεύτερον, κάτι ακόμα. Αν το τένις είναι το άθλημα των προύχοντων, το πινκ πονγκ ας πούμε... Το πινκ πονγκ ρε φίλε δεν έχει... Όχι, το πινκ πονγκ φίλε μου δεν έχει τεράστιες αμοιβές και κέρδη. Το πινκ πονγκ είναι για τις κατασκηνώσεις. Ναι. Για τα παιδιά. Για τα εντευκτήρια για τα παιδιά και για αυτούς για πασκόπους. Στο κοτιχητικό με τον Αχτσόπουλο να πηγαίνει με τον Απαλάκη στο. Πώς το λένε, στους προσκόπους και τέτοια. Αυτά είναι. Οπότε είναι θέα τάξης. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή για έναν ελεύθερο. Φίλε, είναι εύκολο να βρεις ένα τραπέζι. Αυτό ενώ το άλλο θέλει κήπεδο. Το άλλο κοστίζει και οι προπονήσεις και για να προχωρήσεις λέμε σε επαγγελματικό επίπεδο θέλει πολλά χρήματα. Λοιπόν, άμα είστε τίποτα γιατροί. Επεμβατική. Παίρνετε κάνα τριάρια, καμιά εγχείρηση κτλ. Πάντε τα παιδιά σας στο τένις. Οι άλλοι που δουλεύετε στο φούρνο και δουλεύετε στο φορτηγό δεν είστε για τένις. Σκέψου τώρα. Ναι. Αυτό το παιδί ξεκίνησε από την κοιλιά της μάνας του να ασχολείται με τένις. Κάτσε ρε κόκκινε, τι έπαιζε. Από τριών ετών έπαιζε τένις. Τι έβαζε, δικτάκι τη μήτρα έβαζε να μας τρελάζει. Από τριών ετών έπαιζε τένις. Γεννήθηκε από πατέρα τενίστα και μητέρα τενίστρια. Και τι δεν έγινε. Δεξί μπάξι Γαλιθέα. Τένις θα γινόταν. Επειδή ο κύριος Γρηγόρης του αρέσει το τένις από ό,τι κατάλαβα, για να κλείσω, θα του βάλω λίγο ένα πολύ ωραίο. Άσχετος είμαι. Ναι, χτύπα τα μπαλάκια, έλα, ξεκόλα, εντάξει. Κουρνίκοβα είπαμε, Άννα Κουρνίκοβα. Η Γκράφτη ήταν η ωραία. Τη γούσταρε ο θείος Μίμης. Επειδή τη γούσταρε ο θείος Μίμης αυτή. Έχουμε τη νικήτρια, η κυρία Δήμητρα Λαργατζή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δήμητρα, καλησπέρα. 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 Τι κάνεις. Όλα καλά, εσείς. Τι σταθμό ακούς. Ζου. 95 και 5. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή. Του Κανελάκη πες.
Πες του κανελάκι τον χοντρό, πες τον χοντρέ του κανελάκι ακούω, γιατί είμαι σοβαρή κοπέλα. Του κανελάκι ακούω, γιατί είμαι σοβαρή κοπέλα. Πάρα κάτω. Πες ρε κόκκινε, τι ήθελες να σε πει. Τι ομάδα είσαι. Πάω κοινε. Ηρακλής είμαστε. Είμαστε. Μαζί με τον σύζυγο την ακούω την εκπομπή. Λόγω του σύζυγου ακούω. Μπράβο Δήμητρα. Λόγω του σύζυγου, αλλά όλη μέρα. Κομμουνιστής είναι ο σύζυγος. Όχι. Κι είναι Ηρακλής. Είναι, ναι. Να προσέχει, μην πάει στο καφτατζόγλιο με καμιά ελληνική σημαία. Μπορεί να το δεις δαρμένο να έρχεται στο σπίτι. Δήμητρα, σήμερα ήταν η τυχερή σου μέρα. Ναι. Που μίλησες με τον κύριο Κόκκινο. Είσαι ναι. Ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θα κληρωθούν για το μισθό της χρονιάς, όπως διάβασες σε όλα αυτά τα οποία γράφει στον μπάνερ σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού για την κλήρωση, η οποία θα γίνει 25 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κοπέλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, Ηρακλή στην τιμή. Ναι, αλλά τον κανελάκι ακούγε, δεν ακούγε εσένα. Εσύ την είπες τον κανελάκι. Τι ακούσε, ρε κόκκινε, εσένα να ακούσει με την καθυδροφανάλα σου. Το βίσονα. Η κοπέλα είναι ευγενή. Ναι. Εγώ δεν είπα. Να... Ποια! Να ακούσει, να επιβεβαιωθεί ο γουρουνάς. Φαχ, πομπιακούς. Να πει, μα φυσικά εσάς. Σταματάει η κοπέλα, δεν μιλάει. Τον κανελάκι ακούει, ρε. Βλάξ, πάμε στον κόσμο, ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει. Τι να καταλάβεις, ρε. Τι να καταλάβεις, δεν χαμένο το μάρι να πούμε. Ναι. Μάλιστα, κύριε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώστολα, καλώστολα. Καλησπέρα από Γερμανία. Ναι. Και πάω της φυσικά, ναι. Γιατί όλοι από ό,τι καταλαβαίνω λένε τι ομάδα είναι. Ό,τι συγκεκριμένα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το τένις. Ναι. Δεν μ' αρέσει καταρχήν ο τρόπος που σνομπάρεται τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τένις. Αφού είναι σνόμπι ήδη, χρυσέ μου άνθρωπε. Όχι, δεν στέκει αυτό. Δεν στέκει. Έχετε αυτό. Γνωρίσει ανθρώπους στο τένις. Έχω γνωρίσει. Προς... Δεν γουστάρω να τους βλέπω. Είναι σνομπαρίες. Δεν μ' αρέσουν σνομπαρίες εμένα. Εμένα ο γιος μου παίζει από 5 χρόνων τένις. Οπα. Τι δουλειά κάνετε, κύριε, τι δουλειά κάνετε. Έχουμε ένα λογιστικό γραφείο εδώ στην Ελλάδα. Δικό σας είναι το λογιστικό γραφείο. Ναι, ναι. Α, ναι. Μάλιστα. Θα το πληρώσετε ναι. Ακριβά. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ επίπονο το άθλημα. Θέλει μεγάλον αγώνα, θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Α, το καταλαβαίνω. Και, έτσι, και για να φτάσει εκεί που έφτασε αυτό το παιδί ο Τσιτσιπάς. Πόσα λεφτά ήθελε να ξοδέψει. Ξόδεψε σίγουρα πάρα πολλά λεφτά, αλλά και ο αθλητισμός, η προπόνηση που έπρεπε να κάνει αυτό το παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αλλά πολύ μοναχικό άθλημα, είναι μοναχικό, αντικοινωνικό αλλά, να πούμε. Είναι... Τι είπατε? Όχι, υπάρχουν και ομάδες. Υπάρχει και τα teams που παίζουν, δηλαδή υπάρχουν και ομάδες. Δεν αλλά... μου λέτε πόσα χρόνια είναι το παιδί τώρα. Το παιδί ξεκίνησε από τα 5 και τώρα 13. Έχει, δεν μου λέτε, τώρα είναι ερώτηση, άμα θέλετε απαντάτε. Υπάρχει ένας κομμουνιστής που ασχολείται με το τένις. Εσείς αποκλείετε φυσικά, να είστε αριστερός. Όχι, δεν είμαι αριστερός. Πού να είσαι αριστερός, χρυσέ μου, αλλά, και θα ακολουθήσεις το τένις. Ναι. Αλλά παουξής. Και να σας πω κάτι. Ναι. Τσιτσιπάς, αυτό που κατάφερε το παιδί αυτό, γι' αυτό δεν μου αρέσει όταν κάπου λίγο το σνομπάρει το παιδί. Έχει μπροστά του 10 χρόνια που σίγουρα και εδώ στη Γερμανία, με το που έφτασε εκεί που έφτασε ο Τσιτσιπάς, ακούστηκε η Ελλάδα. Θα διαφημίζει τη χώρα μας. Και τι έγινε, ρε φίλε, που ακούστηκε η Ελλάδα? Θα βάλουμε καλά φράγκο στην τσέπη, δηλαδή, άμα ακουστεί η Ελλάδα. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι βοηθάει. Δεν θα βάλει καλά φράγκο στην τσέπη. Άμα δεν οικονομήσουμε τώρα, τι μας νοιάζει η Ελλάδα. Ακουστεί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν ο Τσιτσιπάς καταφέρει και κρατηθεί και στην κορυφή, ναι. Και εσείς θα αλλάξετε γνώμη ό,τι έχει να κάνει με το τένις, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Θέλει να είσαι αθλητής πραγματικά. Και εκεί που έφτασε το παιδί αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το επίπεδο. Συγχαρητήρια στον Τσιτσιπά και εύχομαι να τα καταφέρει να φτάσει και στο νούμερο 1 του κόσμου. Κύριε μου, δεν συγγνώμη, μια ερώτηση. Εμείς δεν διαφωνούμε με τίποτα από όλα. Ποια περιοχή μένετε? Φραγκφούρτη κοντά. Α, πες. Εμείς δεν λέμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση με όλα. Λέω και εγώ, μας παίρνεις από καμιά Νεάπολη. Λέμε ότι για να φτάσει κανείς υπάρχουν προϋποθέσεις. Έχει δίκιο σε αυτά που είπε ο κύριος. Ήταν κατατοπιστικότατος. Συμφωνώ απόλυτα. Ρε κόκκινε, είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, παιδιά. Ναι. Το ζω με, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο. Το ζω με το γιο μου, το βλέπω καθημερινά στα τουρνά, στην προπόνηση. Παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ καλή. Παρακολουθείτε δηλαδή τένις. Το Τσιτσιπά το παρακολουθώ από τα 15. Όχι. Γενικά τένις, γενικά όλα τα πάντα. Ποιος ήταν ο πιο εκνευριστικός παίκτης τένις παγκοσμίως? Ο Μέκεντρο. Ο Τζον Μέκεντρο, σωστά. Τζον Μέκεντρο, ναι. Ο Τζον Μέκεντρο. Είχε σπάσει πόσες ρακέτες μάλλον. Ένας φανταστικός άνθρωπος παρόλα αυτά που πήρε συνέντευξη τώρα το Τσιτσιπά και παραδέχτηκε ότι έχουμε πλέον αλλαγή σκυτάλης και τον βλέπω το Τσιτσιπά για τα επόμενα 10 χρόνια. Και ο καλύτερος Σουηδός τενίστας.
εντάξει, ποιον πρόκειται για μένα και τον Στέφαν Έτπερκ τον άλλον. Έτσι, έτσι. Ωραίος. Εξήγησε του ότι σαν την Κουρνίκοβα πιο ωραία κοπέλα δεν έχει περάσει από τέτοιο. Καλά, η Κουρνίκοβα είναι ένα όνειρο. Αγγελούδι. Φανταστικά, μόνο τέννις δεν ήξερε να παίζει όμως. Καλά. Πανέμορφη, αλλά το τέννις που έπαιζε εντάξει. Αλλά και κάποιον που δεν του αρέσει το τέννις θα τον έκανε να δει. Όταν έβλεπα την Κουρνίκοβα μόνο και μόνο για την Κουρνίκοβα. Δηλαδή, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή, πάλα δει τέννις δεν σ' αρέσει και πάλα δει για την Κουρνίκοβα. Πα τα μπουζούκια. Βάζει άλλη την αγριοφωνάρα τη επειδή έχει τα μπούτια απ' έξω. Τι αισθητική είναι αυτή που έχει. Τι να καταλάβει. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη. Για να δει τι άσχετο είναι. Συγγνώμη. Το τέννις είναι ένα φανταστικό άθλημα. Το οποίο σε καθυλώνει πραγματικά. Και η καρδιά μας έχει και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Φίλε, όλα τα αθλήματα, όταν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι χαρά Θεού να τα παρακολουθεί. Αυτό που έζησα στη Τούμα φέτος με τη Βασιλεία δεν περιγράφεται. Ήταν φανταστικό. Έτσι. Αλλά και το τέννις και οι ανθρώποι στο τέννις, γι' αυτό δεν το δέχομαι αυτό το σνόπ, είναι πάρα πολύ καλά άτομα. Εγώ είχα κάνει φοβερές παρέες και είναι όντως τους καλά παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, ίσως δεν το γνωρίζετε το άθλημα, αλλά πιστεύω τα επόμενα χρόνια, εγώ πιστεύω ότι ο Τσιτσιπάς κάτι θα φροντίσει και θα αναπτυχθεί και στην Ελλάδα. Ήδη έχει πετύχει τεράστια πράγματα. Αυτά που έχει πετύχει είναι φοβερό, παιδιά. Κονόμησε καλά. Bye bye. Φίλε, κονόμησε. Φίλε, 20 χρονών είναι και κέρδισε το ίδαλμά του το παιδικό. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. 20 χρόνια παίζει ο Φέντερερ και κερδίζει Grand Slam. Πόσο χρόνο είναι το ίδαλμά του, 37, 36. Λογικό να το κερδίσει το ίδαλμα. Δεν παίζει αυτό το ρόλο. Είναι πολλά πράγματα. Παρακαλώ. Πάμε ρε κόκκινο με το τένις. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Παζιάννα 0-0. Τι είπε ο Παοκτσής πριν, δεν θα τραμπουκίζει πλέον ο Πάοκ κόσμο. Ναι ρε φίλε, θα αυτοκτονήσω ρε φίλε. Στην Τρίπολη τι του λέγανε του διαιτητή που είχε καλές ταβέρνες όπου να φάνε τον παγωνά. Φίλε, μη τα δίνεις όλους στον αέρα. Γιατί η κόκκινη. Επειδή το είπαν τον άνθρωπο του κάνουν τραπέζι σιγά. Κάπως έτσι θα έγινε μάλλον. Λοιπόν, είδατε μήπως προχθές που βγήκε ένα έγγραφο της διάβγειας που το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αγόρασε 4 ομπρέλες 500 ευρώ. Ναι, μου ήρθε φίλε, αλλά δεν ξέρω τι είναι. 4 ομπρέλες 500 ευρώ τι είναι, ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Φίλε, επειδή είμαι άσχετος σε τιμές και δεν ξέρω τι είναι, καλό είναι να μην μιλήσω για κάτι που δεν γνωρίζω. 4 ομπρέλες 500 ευρώ. Μπορεί να είναι σχροκέρδια, φίλε. Εδώ φαγώθηκαν εκατομμύρια και θα ασχοληθούν με το 500 άρικο. 500 από εδώ, 500 από εκεί και δύο και πάνω γυρίζουν μετά οι άλλοι. Όχι φίλε μου. Εδώ πιάσαν το παντονίο αλλά για λεφτά δεν ακούω. Εδώ χαθήκανε πάνω από 100 δις στο χρηματιστήριο και δεν μιλάει και δεν μου λένε τίποτα. Αθωθήκαν όλοι. Οπότε να τρώνε, να πάνε 500 ευρώ. Όχι ρε φίλε. Δεν μπορώ να το ισοφαρίζω αυτό με τα εκατομμύρια που εξαφανιστήκανε. Με τα εξοπλιστικά και τα άλλα. Δεν είναι ίσα και όμοια. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό. Αλλά δεν είναι ίσα και όμοια. Να σου πω κάτι φίλε. Οι άλλοι κλέψαν δισεκατομμύρια και εγώ τώρα επειδή αυτές οι δύο υγριές, πώς τη λένε τη μία, ξεχνάω τα ονόματά τους. Δύο υγριές δεν ήταν, πώς ήταν. Η Παπακώστα, Ερείπιο και άλλη ποια είναι, η Χριστοβασίλη, πώς τη λένε, άλλο Ερείπιο. Πήραν οι γυναίκες 4 ομπρέρες 500 ευρώ. Οι άλλοι κατακλέψαν τον κόσμο. Πάω εγώ να τσακωθέ επειδή οι κομμουνιστές πήραν 4 ομπρέρες 500 ευρώ. Όχι, ρε φίλε. Καλά λέει και ο Γρηγόρης. Σε παρακαλώ. Θα βάλω τώρα επειδή. Μην τα κάνουμε όλα εσύ και όμοι. Δεν κλέψαν αυτοί ακόμα. Δεν κλεφταράδες ακόμα. Μπορεί να έχουν κλέψει και να μπορεί αποκαλυφθεί. Μπορεί να μην το ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά μην τα βάζουμε ίσα και όμοι. Τι αλακαμάδες είναι, αλλά δεν κλέφτες ακόμα. Άλλο αυτό. Πυράβλου, άστε, εντάξει, μπρέλα. Τους πυράβλου που θα αναπολύσουν να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Να είστε καλά. Φίλε, για αυτούς τους οποίους λες, είναι υπόθεση του κυρίου Καμένου, ο οποίος δεν στέλνει χρημάτων. Για ποιο πράγμα. Και δεν έχει αποδειχθεί ότι έγινε αβαβά. Ποιο είναι, για ποιο συγκεκριμένο. Για κάτι πυράβλους που έδωσε η Σαουδική Αραβία. Ποιο σου έδωσε. Και για τη Σαουδική Αραβία θα σου πω ένα πράγμα, το οποίο είπε ο Τραμπ, δεν είναι δικό μου. Το οποίο εμένα με σόκαρε, αλλά δεν με σόκαρε η αφέλειά του, η κοινικότητά του. Γιατί κάποιο άλλο, ο Ομπάμα Φερρυπίν, θα το έλεγε με τρόπο. Όταν φάγα τον Κασόγγι μέσα στην πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Το φάγανε, βέβαια. Είπε ο Τραμπ ότι είναι πολλά τα λεφτά τα οποία παίρνουμε από τη Σαουδική Αραβία τα εξοπλιστικά κάθε χρόνο και είναι λίγο δύσκολο το εμπάργκο. Το πήρατε το μήνυμα. Τα λεφτά, Γρηγόρη, μαρμήτα, Γρηγόρη. Το πήρατε το μήνυμα. Πες τα, Γρηγόρη, τα λεφτά, Γρηγόρη, μαρμήτα, Γρηγόρη. Όλα και αυτά γίνονται, ρε, Γρηγόρη. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από τον Άλυμο. Καλώς τον. Γεια σου, Νεκτάρη. Γεια σου, Νεκτάρη.
Λοιπόν, πρώτα να πω για το Τζιτζιμπά. Αν ήμουν σαν το Τζιτζιμπά, ειλικρινά μιλάω, δεν θα με ενδιαφέρα καθόλου τα χρήματα. Η δόξα που παίρνει ένας παίχτης του επίπεδου του Τζόκοβιτς, του Μπιον Μπορ και της Ναυρατίλοβα και του Μέκεν Ρο που τους ξέρει όλους ο πλανήτης. Καλύτερα και από τους οδηγούς της Φόρμουλα 1. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και ειδικά να σηκώνει την ελληνική σημαία. Όσον αφορά για το φίλο μας τον Ραπτόπουλο, αυτό που έχω καταλάβει είναι ο άνθρωπος ή το σάκο του μπόξ προσπαθεί να κάνει ή μη φάει ποτέ κανένα σφαλιάρα από καλά ρετάλι και γίνει ρεζίλης. Η προπόνηση, κοίταξε, επειδή δεν έχει την οικονομική ευρωστία. Ποιος? Να έχει σωματοφύλακες μπράβους και φρουρούς. Ναι, μωρέ, εντάξει. Γυμνάζεται για να προστατεύσει. Μην παραμυθιαζόμαστε ότι είναι ο Μάικ Τάισον. Όχι, παιδιά, η προπόνηση, ακούστε, η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της προπόνησης καταρχήν είναι να είσαι κοινωνικός άνθρωπος. Δηλαδή μην πας προπόνηση να τρέχεις μόνος σου. Κάποτε το έκανα αυτό μόνος σου, σαν τον Βλάκα πήγαινα και έτρεχα. Πήγαινα μετά έκανα βάρη. Και ξανα... Λοιπόν, κοινωνικοποίησε, κάνεις φίλους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η προπόνηση του box σου δημιουργεί πολύ καλά αντανακλαστικά. Οπότε και στη δουλειά, στο τιμόνι, στις αποφάσεις σου κάνει καλό. Ύστερα, άκουδο, μετά την προπόνηση. Είναι καλό στην καρδιά με την εκρηκτικότητα. Όχι, δεν είναι το θέμα εκεί, Νεκταρία. Θα σου δώσω έτσι μια μικρή εικόνα του Κωστή. Ο Κωστής έμαθε από μικρός ότι κάνει να το κάνει πολύ. Όταν ήταν την προπόνηση που έχει κάνει για τερματοφύλακας, πιστεύω δεν την έχει κάνει κανείς στην Ελλάδα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, σαν κοπλιμέντο για τον Κωστή. Δηλαδή, όσο δούλεψε. Πότε με είδε εμένα να γυμνάζομαι? Κανείς. Πολλές φορές έχω δει. Σε έχω δει πολλές φορές. Εμένα δεν έλεγε βλακίες. Λοιπόν, όσο έχει δουλέψει. Το πρόβλημα του ποιο ήταν? Ότι ήταν κοντός και δεν είχε τα αντανακλαστικά και τις ικανότητες που είχαν το άλμα και κάποια άλλη. Ήταν εκρηκτικός. Ήταν τα χιλιαδιό. Με αποτέλεσμα να μην πάρει και τις ευκαιρίες που θα ήθελε. Λοιπόν, αλλά όσο το δούλεψε, όταν έτρεχε δηλαδή. Με αποτέλεσμα ότι ό,τι κάνει να το κάνει πολύ, να παθαίνει και τις ανάλογες ζημιές. Πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Την άλλη φορά σου λέω στο γυμναστήριο ήμασταν. Ήρθε ο άλλος 20 χρόνων δίπλα, 40 ο Κώστας. 120 κιλά στον πάγκο ο 20χρονος, 120 ο άλλος 2-5. 130 ο άλλος, 130 ο Κωστής. 140 ο άλλος, 140 ο Κωστής. Και ακούς καθηγητά ένα μάκι, μάκι, και έχει μείνει εκεί. Έχω πρόβλημα του να φγαίνω. Δεν θα έχεις, ρε φίλε. Το λέει η περδικούλα του και ακόμα και τώρα. Βρε, η καρδούλα του το λέει, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε. Να καταλάβουμε ότι ο χρόνος περνάει. Έχετε δίκιο. Αλλά μπαίνεις μέσα στο στούντιο να κάνεις εκπομπή. Δηλαδή, τι εκπομπή να κάνεις? Ησυχή. Βγαίνεις έξω στον δρόμο, πας σε μια παρέα. Δηλαδή, στην παρέα τι να κάνεις, δηλαδή. Ανήσυχος. Όταν βλέπει, αυτός είναι ικανός να πάει σε παρέα με καλόγερους και τους κάνει ο άλλος μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό. Κάτι τελευταίο, έχει αυτός μπορεί να πάει σε παρέα με καλόγερους, οι οποίοι είναι σοβαροί, μορφωμένοι, και να καταφέρει να τους κάνει να μαλώσουν. Στο υπογράφω αυτό. Αν έρθει κάποιος πράτης δεν μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Είναι ντροπή. Κάποιοι να βγαίνουν και να λένε, θυμάστε που λέγανε μια ζωή, εμείς οι Ολυμπιακοί που λέγαμε, ρε κάντε ομάδα, πάρτε πρόεδρο, φτιάχτε ομάδα, πάρτε παίχτες, κάντε. Τώρα που έγινε αυτό, παραδείγματος χάρη με τον ΠΑΟ, είναι ντροπή τώρα να βγαίνουμε και να λέμε τώρα για διαιτησίες και ιστορίες και το ΚΑΠ. Τελείως, το αναρτερότητα, μπράβο σας, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα. Λοιπόν, όπως όταν κατέβω Αθήνα, γιατί κάτι με θέλει ο Καρατζαφέρης κάτω, θα έρθω στον άλυμο, αλλά πού να σε βρω, πες μου. Α, είναι πολύ εύκολο ρε, εσύ, το πιο γνωστό σύμβολο. Ένα περίπτωρο έχει ο άλυμος. Όχι, ρε, δεν έχει πολλά. Πλάκα κάνω, βρε. Για πες. Λοιπόν, είναι ντροπή. Πρέπει να χαιρόμαστε όλοι ότι όταν ανεβαίνουν όλες οι ομάδες, μακάρι να ανέβουν και καλαδίτρες ακόμα ομάδες στο επίπεδο του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και αυτά, και να μπορέσει να υπάρχει και ωραίος ανταγωνισμός. Δεν είπε τη μαγική λέξη. Μου είσαι συμπαθέστατος. Δεν είπε τη μαγική λέξη ποια ομάδα να ανέβει. Γιατί όχι και ο Ηρακλής, η αρχαιότερη ομάδα, ρε, δες το τώρα, ρε, μακάρι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να φτιάξετε ομάδα, όχι ένα πυροτέχνημα όπως έκανε η ΑΕΚ και μετά από άλλα 10 χρόνια. Φτιάξτε ομάδα με όλα τα κόλπα. Απλά να προσέχουμε μετά από κανένα 2-3 χρόνια μην βραχυκλώνουν τα βίσματα. Θυμάσαι στο στρατό όταν μπαίναμε σε καλά καλό βίσμα. Μην μιλάς για βίσματα. Ο διπλανός με τα μανούλα στα βίσματα. Γεια σου, Νεκτάρη. Άκουρε, Κώστα, πες μου ειλικρινά τώρα γιατί. Τι είναι αυτό? Βασίλης λέει. Κόκκινος ο Παντογνώστης και ο Πολύξερος. Γελάνε και τα σημαίνει Χαλκίδας. Άχρε Ελλάδα, καλά μας κάνουν.
Έκανα κάτι κακό, είπα κάτι εξειδικευμένο. Το που ασχολείται μαζί σου με αρνητικό τρόπο. Όχι. Πάει να πει ότι έχει μια γοητεία. Ρωτάω. Έχει μια γοητεία. Είπα κάτι το οποίο προκάλεσε. Όχι. Επειδή έχει την τάση να υπερβάλλει μερικέ φορέ. Πού υπερέβαλα. Όχι για σήμερα, γενικότερα. Επειδή δίνει έμφαση σε πολλά πράγματα, αυτό είναι το γοητευτικό. Αλλιώ δεν θα σου είναι ο κόκκινο. Είσαι ένα, μια καθένα. Το εργοστάσιο, ένα κόκκινο. Τα είναι. Χαρακτηριστικά του. Ρε, κόκκινο. Μετά το καλού χάλασε. Επόμενο και τελευταίο. Μισό λεπτό. Έλα, μισό λεπτό. Έλα, καλησπέρα. Έχεις μισό λεπτό. Πάμε. Λοιπόν, η Ρακλάρα αυτό έτσι, σας γουστάρω. Ζαλίζομαι, ρε φίλε. Πες το κοπρόσκυλο, τι ομάδα. Ζαλίζομαι, ρε, τρελαίνομαι. Σατανόχρια είναι, τρελαίνομαι. Πες το να ρε. Δυο Ηρακλήδη βγήκαν σήμερα, το στείλανε. Η νικήτρια και εσύ. Να είσαι καλά, παίχτη. Ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την εκπομπή. Όλη η Ελλάδα μπλε είναι, ρε. Ναι. Και ο Τσιτσιπάς για να κλείσει. Ουρανός και θάλασσα όλα. Ρε φίλε, διάβασε τι απόγονοι είμαστε. Και το συλλαλητήριο. Και το συλλαλητήριο μπλε. Είμαστε απόγονοι Ηρακλειδαίων. Έτσι έλεγε. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όπου πήγαινε έλεγε, είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο γιος του Φιλίππου, ο απόγονος των Ηρακλειδαίων. Τέλος, δεν περιγράφω άλλο. Ένα λεπτό, τι άλλο έλεγε. Η μαμά μου σκότωσε τον μπαμπά μου για να με κάνει βασιλιά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη και Αλαμά και Δήμου. Πρώτα Θεός με τον Κωστή τα λέτε με τους δύο Φαλακρούς το πρωί. Κουλιανός και Ραπτόπουλος, τα κουμπαράκια. Και all together αύριο στις 2. Πρώτα Θεός. Γεια σας.